Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Παρασκευή 26 του Μάη, Μετρόπολης 95,5, λίγο μετά από τις 2. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει, όπως γίνεται καθημερινά εδώ στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τον Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπί της Κοληψίας Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν πολύ μεγάλη πείρα, γι' αυτό θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Η Hyundai Εσκιά της Παλοδήμος είναι μαζί μας με όλα τα μοντέλα της Hyundai έτοιμο παράδοτα. Με όλα τα μοντέλα να μπορείτε να τα κάνετε test drive, να δείτε αν σας ταιριάζουν και να τα πάρετε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η καλύτερη τιμή της αγοράς το 2310-596-596 με καταπληκτική εξυπηρέτηση και με τρόπους όπου δεν νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού προκειμένου να κάνετε τα Hyundai δικά σας. Εσκιάδης Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στο 2310-596 ή στο 2310-596-690. Λοιπόν, παρότι αυτό το τραγούδι δεν διακόπτεται, γιατί είναι ύμνος από τα πλέον αγαπημένα μου συγκροτήματα. Ποιο είναι ο ύμνος? Δεν είναι ύμνος. Τι είναι? Είναι ύμνος. Α, ύμνος. Ναι. Ύμνος. Έχει ένα μη διαφορά. Δεν άκουσα, δεν μπόρεσα. Λοιπόν, είναι η Def Leppard και το Armageddon It. Και εγώ τι να κάνω. Αρμαγεδόνας. Αρμαγεδόνες. Ναι, Αρμαγεδόνας. Αρμαγεδόν. Ο Αρμαγεδόνας ποιος είναι? Διάβασε τι είναι ο Αρμαγεδόνας. Τι είναι ο Αρμαγεδόνας? Διάβασε, ρε. Δεν φίλοι. Ξέρω, ρε. Πήρα. Άνοιξε κανένα βιβλίο, λοιπόν. Ναι. Είναι μεσημέρι και πολύ πιθανό, κατά πάσα πιθανότητα πεινάτε. Ναι. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο deliveras.gr να δείτε μία από τις 2.500 προσφορές που υπάρχουν εκεί. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τότε πρέπει να κατεβάσετε το σχετικό application είτε στο κινητό σας είτε στο tablet. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε πλέον, όταν δεν είστε μόνος, να κάνετε παραγγελίες 2-3 διαφορετικά άτομα από 2-3 διαφορετικά καταστήματα και η παραγγελία αυτή να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να φτάσει στο δικό σας σπίτι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι μη ποδοσφαιρικό, αν μου επιτρέπεις. Γιατί να μην σου επιτρέπω? Τι είμαι εγώ, βαμπούλας, να μην σου επιτρέπω? Μπορεί να έχεις κάτι πολύ καυτό. Καυτό, έχω πολύ... ένα ωραίο θέμα εδώ, να πούμε, ένα επιχειρηματία, για μπράβο. Ο Σκλαβενίτης κάνει αύξηση κοντά στα 50% στους χαμηλόμισθους, σε όλους τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους του. Σε άμεσες μισθολογικές αυξήσεις σε όλους τους χαμηλόμισθους της εταιρείας. Λοιπόν, μέσα σε ένα περιβάλλον, λέει το ρεπορτάζ, που παντού υπάρχουν περικοπές και απολύσεις, εκείνος προχωρά σε αυξήσεις, αφού θα αυξήσει έως και 47% τους μισθούς των εργαζομένων σε καταστήματα Μαρινόπουλος, τα οποία και απέκτησε. Καλά που έφυγε δηλαδή ο... Προφανώς, ναι, δηλαδή, προφανώς δηλαδή. Προφανώς λέει, εσείς που παίρνετε 400 ευρώ θα πάτε 600. Αυτό εννοεί. Ναι, άσχημα είναι. Πλάκα κάτι. Εννοείται λοιπόν, τι. Στην ανακοίνωση που έστειλε προς όλα τα καταστήματα του πρώην δικτύου της Μαρινόπουλος. Μαρινόπουλος τι ξέρεις, στο εξωτερικό. Μην τα λες εμένα. Χαβάει 5-0 και τα λοιπά. Λέμε τα στραβά, λέμε και τα καλά. Και έγινε ολόκληρο μπάχαλο από όλους. Ενημερώνει τους υπαλλήλους προκειμένου... ότι προχωράει σε άμεσες μισθολογικές αυξήσεις. Καλά που βρέθηκε ο κύριος Κλαβενίτης και πήρε τα καταστήματα και διασώθηκε. Επίσης να πω και ένα μπράβο στο Διαμαντή το Μασούτη,
ο οποίος είναι εκπληκτικός εργοδότης και επιχειρηματίας. Αυτός δεν παίζεται. Είναι εκπληκτικός. Αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Είναι καταπληκτική. Θεσσαλονικιός και πρόσχε. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινα αν είναι Θεσσαλονικιός ή άμα είναι Εβραίος ή άμα είναι Μουσουλμάνος. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Δεν με νοιάζει. Είναι σπάνιο, σπάνιο φαινόμενο γιατί οι Θεσσαλονικοί είστε λίγο ρουφιάνοι να πούμε. Εσύ είσαι. Κι εγώ. Τότε γιατί λες είστε. Είμαστε, θα λες. Εγώ δεν, επειδή το λέω εγώ. Ναι, θα λες είμαστε. Είμαστε. Εφόσον είσαι και εσύ, Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι, εγώ. Τι είμαι. Θα λες είμαστε, δεν θα λες είμαστε. Είστε. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν. Επειδή με διορθώνεις, μπράβο. Τι δεν είναι. Σε διορθώνω. Καλά, καλά. Λοιπόν. Χτες έγινε η παρουσίαση ενός πολύ ωραίου βιβλίου. Δεν είμαι βιβλιοφάγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τους αρέσει. Είμαι κρεατοφάγος, το ξέρω. Λοιπόν, είμαι κρεατοφάγος, όντως. Και καλά κάνεις. Παρόλα αυτά. Ένας καλός φίλος και πολύ καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Οδαγόγιας, παρουσίασε το βιβλίο του στα βιβλιοπωλεία Μαλιάρης Παιδεία με τίτλο 7. 7 τι είναι? Το 7, από ό,τι λέει ο ίδιος στα πρώτα δύο κεφάλαια που διάβασα, είναι το νούμερο το οποίο τον έχει σημαδέψει στη ζωή του. Του Ζαγοράκη ήταν το 7, γι' αυτό. Ο ίδιος δεν έκανε ποδοσφαιριστής. Ναι, εξηγεί μου, πες μου, τι, ότι έμενε στον 7ο όροφο. Ναι, 7ο όροφο, ναι. Λέγε, ρε. Λέγε. Λοιπόν, θα μου πεις και από πού θα το αγοράσω. Γιατί το παλιωτόμορο δεν με πήρε τηλέφωνο εμένα. Θα του δαγκώσω το λαρίγκι, τον Δραγόγια. Είναι φίλος μου προσωπικός. Λοιπόν. Δεν ήξερα ότι είναι... είχε κάνει το... Για να σου είμαι ειλικρινής, έχω πάει άλλη μια φορά σε παρουσίαση βιβλίου για άλλο λόγο. Μα εγώ περίμενα να με καλέσει, δεν με κάλεσε. Λοιπόν, ναι. Έπρεπε να έχεις ενημερωθεί. Επειδή κάνεις πολλά πράγματα, πιθανόν να ξέφυγε. Είναι από τα πράγματα. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, ρε γουρούνι? Γιατί όταν σε πήρα τηλέφωνο, άρον-άρον για να προλάβω να πάω, ναι. Σε βρήκα σε ένα πελάτη και σου λέω: πρέπει να γράψουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γελούσε και πήγες να το κλείσει. Και σου λέω: σε παρακαλώ, δύο λεπτά θέλω για να φύγω. Κάνα αναβάθμιση το κινητήρα του Κόρντομπα, γι' αυτό. Έπρεπε να με πει καλό τάξη. Τι καλό τάξη. Έχω παραβιάσει όλο τον ποινικό κώδικα για να είμαι σωστό. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς πήγε. Πες για το βιβλίο, ρε χάρη. Για το βιβλίο τώρα. Γιατί 7. Το 7 πες μου, γιατί. Το 7 είναι ένα νούμερο το οποίο το σημαδεύει. Ο ίδιος, ναι, το έχει σημαδεύσει. Τέλειος. Ξέρει ο ίδιος. Ναι. Από εκεί και πέρα περιγράφει μία ιστορία μεταξύ του ιδίου και ενός 10χρονου κοριτσιού για την περιπέτεια της υγείας που είχε με τον καρκίνο. Είναι ο ίδιος ο Δημήτρης. Ο ίδιος ο Δημήτρης, ναι, Οδραγόγιας. Που τα ξέρουμε λίγοι. Για το πώς τον αντιμετώπισε. Δυστυχώς ή ευτυχώς ήμασταν από αυτούς οι οποίοι το μαθαίναμε όταν συνέβαινε. Εσύ με τον τρόπο που λειτουργείς ερχόσουν και τσίριζες κάθε φορά. Εντάξει, και μου έκανες τα νεύρα τα τάλια. Γιατί θα έκανα τα νεύρα τα τάλια? Θα λες την αλήθεια, τι ερχόσουν. Φεύγει ο Δημήτρης! Τον χάνουμε! Ρε ηρέμησε λίγο. Μα δεν γίνεται. Ρε ηρέμησε λίγο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι. Λοιπόν, τον έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά και αισθάνθηκε την ανάγκη όλο αυτό το οποίο βίωσε να το γράψει. Και επειδή τον είχα συνηθίσει να διαβάζω αυτά τα οποία έγραψε στο αθλητικό κομμάτι, δηλώνω γοητευμένος από την πένα του. Είναι ρε κόκκινε, γράφει ο άνθρωπος, δημοσιογράφος, δεν είναι σε... Δηλώνω γοητευμένος από την πένα του, από το λεξιλόγιο του. Και προτρέπω όλους όσους έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν το βιβλίο. Από πού το αγοράζουμε, μόνο από το Μαλιάρι? Δεν ξέρω αν υπάρχει. Νομίζω τι δεν ξέρεις, Μαλιάρι... θα κάνεις εδώ να μιλήσεις, ο δεν ξέρεις. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 7. 7, σκέτο. Σταμάτα τις βλακίες. Από πού τα αγοράζω, ρε. Όταν θα μιλάω από για μένα... Από πού μπορεί να τα αγοράσω, δεν ξέρω. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 7. Είναι από τον συνάδελφο δημοσιογράφο Δημήτρη Δαγόγια. Και... κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Αν θα είναι μόνο εκεί, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορεί να είναι μόνο εκεί. Δεν ξέρω. Δεν για κάτι που δεν γνωρίζω. Διαδικτυακά πώς μπορούμε να το παραγγείλουμε, ας πούμε, με ποιο τρόπο. Μάθε και πες μας. Θα ρωτήσω τον ίδιο τον Δημήτρη. Ρώτα, γιατί μισή δουλειά θα μας κάνεις εδώ. Ρώτα. Σου είπα τα σου πάντα. Σου είπα. Δεν μου είπες, δεν μου είπες. Σου είπα τα πάντα. Δεν μου είπες, δεν μου είπες. Εσύ δεν ξέρεις διαδικτυακά να λειτουργήσει. Εγώ δεν ξέρω, ρε. Μπορεί να ξέρω άλλο. Ρώτα τώρα. Γιατί ρωτάς εμένα? Αν μπορεί να το παραγγείλει διαδικτυακά. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να πεταχθεί μέχρι τη Γούναρη και να το πάρει. Ποια είναι η Γούναρη? Ποια είναι η Γούναρη? Του Γούναρη η θεία, του Γιάννη. Δημητρίου Γούναρη η οδός ποια είναι? Ποιο ήταν ο Δημήτριος ο Γούναρης? Ποιο ήταν ο Γούναρης, ρε? Εσύ. Δεν υπάρχει. Δεν την ξέρω που είναι η Γούναρη. Πού είναι η Γούναρη?
Πού είναι η Καμάρα. Όλο αυτό. Όχι η Καμάρα, Καμάρα. Ναι. Ο πλακόστρο, όλο αυτό το πλακόστρο. Γούναρη λέγεται. Είναι η Δημητρίου Γούναρη. Εκεί που είναι η θύρα 10, έχει παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ εδώ. Μάλιστα. Όχι ρε. Αριστοτέλου είναι η θύρα 10. Ήταν μπερδεύει. Είναι. Είναι ακόμα. Και τι δεν είναι. Ξέρω κι εγώ. Έφυγε. Ξέρω εγώ τι είναι. Είναι. Εντάξει. Για το Δημήτρη μιλάμε τώρα, μην το χαλάς. Λοιπόν, προτρέπω λοιπόν οποιονδήποτε του αρέσουν τα βιβλία, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά θα του ρουφήξει κανείς και καλό είναι να βλέπουμε τη ζωή όπως πολλοί από εμάς είμαστε τυχεροί μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, για να ξέρουμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Τι άλλη όψη του νομίσματος, κόκκινα, θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, θα αρρωστήσουμε και θα φύγουμε. Ναι, αυτή η άλλη όψη του νομίσματος. Άκου. Είναι διαφορετικό το να αναθεωρείς κάποιες απόψεις για κάτι το οποίο λες συμβαίνει γύρω μου. Άλλο να συμβαίνει σε εσένα, ναι, και άλλο να συμβαίνει σε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα βιώματα όταν ο άλλος έχει τον τρόπο και μια τόσο καλή πένα να στα μεταφέρει, να στα μεταδώσει, έτσι, πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν θα μελαγχολήσεις, θα χαρείς. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από το βιβλίο μέχρι τώρα. Πόσες σελίδες διάβασες? Δύο κεφάλαια διάβασα. Δύο κεφάλαια διάβασες. Ναι. Σκοτώθηκες να διαβάζεις. Τι είναι δύο κεφάλαια σε ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, εγώ μεσημεριανό έφαγα χτες 10 η ώρα το βράδυ. Όλα τα γουρούνια τρώνε μια φορά τη μέρα, τρώνε το βράδυ. Καλά που είναι ο ψηλός και έφαγα μια πίτα στη βλάστη. Σε κέρασε πάλι η κούτρα. Με κέρασε χτες, ναι. Χτες με κέρασε. Εντάξει. Αν σε ενδιαφέρει. Τι πίτα έφαγε. Χτες με κέρασε. Παστουρμαδόπιτα. Παστουρμαδόπιτα. Όχι ψέματα. Λουκάνικο, εγώ τον παστουρμά τον έφαγε ο Θωμαίδης. Γι' αυτό τα μασχάλες βρωμάνε εδώ πέρα τώρα καλοκαιριάτικα δεν τρώνε παστουρμά. Δηλαδή, κάνει μια τη μασχάλη. Μίλησε, ρε Βλαμμένα, δω. Μισό λεπτό. Παίρνουν ειλικρινά αρώμα όταν όχι, τρέπεσαι, όχι, λέει. Έχει βάλει άξι. Πότε μοιρά. Έχει βάλει άξι. Πάει τελείω. Δεν βάζω τέτοια αρώματα. Ούτε θα διαφημίσω τι αρώματα βάζω. Εντάξει, τελείω. Εκτό αν είναι χορηγό και έχει όπλο. Καλά κάνει. Όχι, όχι, όχι. Τζάμπα δεν σου διαφημίζει. Όχι, καλά κάνει. Εντάξει. Λοιπόν. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Πάει. Εντάξει. Θα το πάρουμε το Δημήτρη κατ' ιδία για τον μιλήσουμε. Να τον ξεχέσει τώρα και δεν σε κάλε. Τον ξεχέζω στον αέρα. Το ζω. Τον χαρίσω δηλαδή τι. Λέγε παρακάτω. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάνος, να ξεκινήσουμε με αισιόδοξα. Ο Ηρακλειδέας. Όχι, Καραγιάννη. Και όμως λέγεται ο Λουμπασάκης. Λουμπασάκης, περαστικά μου πες τώρα. Γιατί να το πω περαστικά? Γιατί έκανε αγώνα για τον Ηρακλή και δεν ευεδόθη ο αγώνα. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν το έχει τηλέφωνο. Δεν κουστάρω τα μούτρα του. Τι ωραία. Γιατί πρέπει να το μεταφέρω εγώ. Μετέφερα τι εσύ, αφού δεν το μιλάω. Τι λέει ο Μάνος? Γρηγόρη, ο Άρης αλλάζει σελίδα. Ναι. Καρυπή, δώσει συμμετοχές και ας τον Άρη να γίνει τεράστιο. Ποιος το λέει αυτό, δώσει συμμετοχές? Φίλε μου, Μάνο. Άμα θέλει να τις δώσει, θα πάρει και το αντίτιμο. Εύχομαι από καρδιάς ο κύριος Μπούμπουρας να έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ομάδα του Άρη, να μην είναι απλά μια φωτοβολίδα είδησης και να μετουσιωθεί σε αγορά της ΠΑΕΑΡΗ. Αύριο λοιπόν που ο Μπούμπουρας. Εύχομαι. Εύχεσαι. Αύριο λοιπόν ο Μπούμπουρας που θα είναι στην Ελλάδα θα πάει στη Λίμνο γιατί ο γιος του βαφτίζει ένα παιδάκι. Όχι, είναι ο ίδιος Λιμνιός. Δεν ξέρω αν είναι Λιμνιός. Μα είναι Λιμνιός. Εντάξει, αύριο σου λέω θα είναι στη Λίμνο άνθρωπο. Ναι. Βαφτίζει ο γιος του ένα παιδάκι και θα είναι παρόν. Παρόν θα είναι και ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος δημοσιογράφος, ναι, ο οποίος μου έδωσε σήμερα κάποιες πληροφορίες γιατί τον ξέρει προσωπικά. Ναι. Είναι Ολυμπιακός ο Μπούμπουρας, η ομάδα που υποστηρίζει είναι Ολυμπιακός. Αδιάφορο μας. Και παλιός Πασόκος. Αυτή είναι δυο. Και αυτό αδιάφορο. Ρε κόκκινε, σου λέω το προφίλ του ανθρώπου. Δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι είναι αδιάφορο. Το ξέρω ότι είναι αδιάφορο. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ο Καρυπίδης πρέπει να τα πάρει, αλλιώς δεν δίνει. Είπε κανείς όχι. Άντε, μπράβο. Γιατί ο Καρυπίδης πήρε την ομάδα από τα σκατά. Στα δύσκολα και πήγε στη βίδα. Και μόνος του να πούμε. Ναι. Τον έχω σκίσει. Τι αλλά τον Καρυπίδη. Αλλά τώρα. Ναι. Τον έχω σκίσει. Ναι, ναι, μπράβο. Για να είσαι 14. Μπράβο, μπράβο. Αλλά αν είναι απολυθεί η ομάδα, ναι, οφείλεται να του τα σκάσει. Ε, βέβαια. Τι ήθελε, θα τα σκάσει. Δηλαδή αυτό θα βλάκα και πλήρωνε και έκανε και έδειχνε. Και πλήρωνε και έκανε και έδειχνε και πλήρωνε και καλά και δεξιά και αριστερά. Άσχετα με το αν τα συμβόλαια τα οποία έκανε, ναι, ήταν αυτά που έπρεπε ή παραπάνω ή λιγότερο. Δεν ξέρω τι έκανε. Αυτά είναι κάτι άλλο. Πάντως η οικογένεια του Άρη δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένη από τον Καρυπίδη. Είναι. Πλήρωνε ο άνθρωπο δεξιά και αριστερά. Έλα, λέγε, λέγε. Λάθος ήταν οι χειρισμοί. Εντάξει, δεν το. Ο σχεδιασμός. Σε μικρή ομάδα ήταν, τι να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Εντάξει. Έχω την απέτηση όμως να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Εμείς γιατί να είμαστε προσεκτικοί? Για ποιο λόγο? Για πες το λόγο. Εσύ έχεις την τύχη. Τύχη έχω. Ναι. Τύχη. Ναι. Τύχη. Τύχη. Θα είναι φίλος σου. Ποιος? Ο οποίος θα είναι εκεί. Ποιος θα είναι φίλος μου εκεί? Ο δημοσιογράφος. Στη Λίμνο. Θα είναι και αυτό στη βάφτιση. Άρα θα έχεις άμεση ενημέρωση. Δευτέρα θα τον βγάλουμε να μιλήσει τον φίλο μου και να μας πει πράγματα. Να το κάνουμε με τα χάρας. Πολύ. Θα έχεις την ευκαιρία να έχεις ενημέρωση, ναι, για το γεγονός. Ναι. Θες να το γίνει μέσω του δημοσιογράφου, μέσω του δημοσιογράφου. Και τι να πάω, να πάω εγώ στη βάφτιση ακάλυστος και να πω γεια σου Μπούγκουρα, ήρθα, πες μου δύο κουβέντες. Προκειμένου να βγάλει και με δώσει ο Ανδρώνης 500 ευρώ να πάω με το πλοίο να μείνω δύο μέρες στη Λίμνο. Θα σου δώσει 500 ευρώ και με το πλοίο, θα πάρει το γουρούνι. Ναι, με το πλοίο. Θα πάρει το αεροπλάνο. Όχι, δεν θα πάρω το αεροπλάνο. Θα πάρω το
ταξάκι μου, θα πάω. Θα με δώσει το μικροφωνάκι. Θα πάει, θα πάω, ταξί, θα πάει από εδώ στη Λίμνη. Ναι, θα πάω. Δεν υπάρχει. Θα δώσει. Θα πάω εκεί να με πάρει και ένα κουστούμάκι γιατί είμαι φτωχό παιδί. Δεν έχω. Με τα σφόρμε δεν μπορώ να πάω. Το κουστούμι φωτογραφική για το περιοδικό τι ήταν. Κούτρα ήταν. Δεν το πήρα, το έδωσα πίσω. Χαζός, εκτός αν το πήρες από το φίλο μας. Όχι ρε, δεν το πήρα από το φίλο μας. Ήρθε εδώ ένας τύπος, ναι. Έδωσε το κουστούμι για ένα φωτογραφικό. Δικό του. Δικό του, εταιρεία είναι. Μαγαζί έχει ο άνθρωπος. Μαζίσεις, δεν κατάλαβα. Ρε. Είμαι, ναι, ρε, κόκκινο. Και γράψω από κάτω μαγαζί, τάδε, Μετρόπολη. Είμαι εγώ τώρα, παρακαλώ, με δώσει κουστούμι. Σάμε θα το φόραγα ποτέ. Σε κάποια κηδεία θα πήγε να το φορέσω. Όχι, ρε. Θα περίμενα να πεθάνει και το πάρω. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ας δώσει ο Ρανδρώνης κανένα φράγκο να πάρω εγώ το αεροπλάνο που δεν θα πάω με το πλοίο, σκάφος κτλ. Θα το ψηρίσεις δηλαδή. Θα πάω, τι θα το κάνω. Θα βγάλω και κέρδος. Καλά το σμέτρο στο δαγκός. Κάτσε ρε φίλε. Να δώσω ένα κομμάτι. Θα πάω στη βάφτιση. Όχι, ο παπάς θα πάω εγώ θα πω πίσω. Και μόνο που θα ακούω ότι θα λένε οι άλλοι, πάει τελείως. Οι παλιοί, οι δαίμονες, οι φωτοί. Γυαλί μαύρο, καπέλο μαύρο κτλ. Θα με πει ο άλλος, είσαι καλεσμένος στη βάφτιση. Μισό λεπτό. Θα πάω στη βάφτιση εκεί να κάτσω. Θα σε καταλάβει. Είσαι απαράδεκτο. Εγώ θα έκανα άλλα πράγματα. Τι θα έκανες. Εγώ, εκεί. Αν είναι ο Ανδρώνης, πρέπει να με δώσει. Ο Μπούζος τώρα που ακούει. Πρέπει να με δώσει. Λόγω δουλειά. Τι. Λόγω δουλειά. Όταν είσαι ρεπόρτερ. Βέβαια. Εντάξει. Δαιμόνιος. Πρέπει να είσαι δαιμόνιος. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ είχα την ευλογία να ασχοληθώ πάρα πολλά χρόνια ναι. με το κομμάτι εκδηλώσεις, δεξιώσεις, μουσικές κτλ. Ζάχαρη με μέλη. Θα σε πασάρω μέσα, είτε σαν σερβιτόρο, άντε. Εγώ θα κάνω του DJ, το βοηθό του DJ. Θα μπούμε χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς. Κανείς. Έχουμε τον τρόπο να. Δεν πάει να έχει 150 security. Θα κρατάμε από ένα πολύπριζο και θα πούμε τον πάνω. Τι α σε πείτε, σιγά μην τον ψάξω. Θα είμαστε και τίποτα ρακένδι, τι περάσαμε. Πα μετά, βάζει το καλό του κουστούμι, μπερδεύεσαι ανάμεσα στον κόσμο. Εντάξει, σκάσε ένα χαμόγελο, βάζει και την ωραία σου. Αυτά δεν τα έκανε εσύ στα μνημόσυνα που έκλεβε τα τυροπιτάκια. Είσαι φλάξ. Μαζί με τον Αντωνίου να μου πει συγχωρεμένο. Με τον Αντωνίου έκανα ένα. Πόσα λουκανοπιτάκια κλαίγατε. Και κλαίγατε δίθεν στα μνημόσυνα, ρε κερατάτε. Με τον συγχωρεμένο τον Βασίλη. Πόσα. Τον κάναμε μία πλάκα. Τι πλάκα τον κάναμε. Μία πλάκα. Τι πλάκα τον κάναμε. Μία πλάκα ατελείω. Δεν πηγαίνατε και δίνατε συλληπιτήρια και τραγικά. Τσάμπα να πούμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Άσε τώρα που δεν το κάναμε. Το κάναμε μία πλάκα. Είμαστε με τον Μιχάλη. Ποιο, το Λουλουδά. Το Λουλουδά. Ναι. Το Σουάνι. Ναι. Εγώ, ο Μιχάλης και ο Αντωνίου. Ωραία. Και πάμε στο καζίνο. Ναι. Την ξέρω την ιστορία, πες. Λοιπόν, την ξέρω. Μινάς εδώ θέλω. Πάμε μέσα. Δεν είχαμε τίποτα τρελό μαζί μας. Αφού χάνουμε από 50 ευρώ που είχαμε. Ναι. Από 10.000 δραχμές. Εντάξει, ναι. Πάμε να φάμε. Λέμε τώρα Αντωνίου θα περίμενε. Αντωνίου δεν ήθελε να μπει μέσα. Αντωνίου έτρωγε ολόκληρο λόγο. Δεν ήθελε να μπει μέσα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τώρα λέω θα γεμίσουμε τις τσέπες μας σαν τουλτσάκια και θα νομίζει ότι είναι λεφτά. Και σκάμε, φορούσαμε φασμάτι, κατά σήμερα φορούσαμε φασμάτι τα παντελόνια. Οπότε μπορείς να βάλεις πράγμα και ξάπλωνα αυτός μέσα στο αυτοκίνητο και άκουγε η μουσική. Ναι. Πάμε εκεί και χοροπηδά. Εγώ το λέω: του σκίσαμε! Εκατομμύρια βγάζαμε, βγαίνει και ήταν τόσο καλή ψυχή ο Βασίλης. Αρχίζει να χοροπηδάει τόσο πολύ. Σκίσαμε που θα φας τζάμπα και ο Βασίλη κολόπεδα στο διάλογο. Πηγαίνα τρώγαν τζάμπα στο καζίνο κάποτε. Κάποτε πήγε και εγώ τι ώρα πάει ο κόσμος. Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, δεν θέλω τώρα. Παρότι είναι τώρα 6 ευρώ όταν τρως 6 ευρώ ένα γεύμα. 6 ευρώ ένα γεύμα, 6 ευρώ ένα γεύμα. Ναι. Είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Επειδή δεν είναι χορηγούμενο στο καζίνο όμως. Ναι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Agripro. Α, μπράβο. Ναι. Για καινοτόμα λιπάσματα για άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες, επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή, αμήνετον και Steam Crop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, Calcibor και Σπάρτα Βεστίου για σφιχτή επιδερμίδα και αντοχή στο ράφι, Agripro στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτε το από το γεωπόνο σου ή ενημερώστε το agripro.eu λιπάσματα από την Agripro και μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Διαφημίσεις κύριε πολίτη και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσαρη Γωνία για εσάς που θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer γρήγορα, άμεσα και πάρα πολύ οικονομικά. Και τηλεφωνείτε στο 85-27-27, εσείς οι οποίοι έχετε κλειδωθεί έξω το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές και θέλετε να καλέσετε τον κατάλληλο άνθρωπο, το δικό μας κλειδαρά, για να σας ανοίξει και να δώσει γρήγορη και πολύ οικονομική λύση στο πρόβλημά σας. Ναι.
Κόκκινε ο Ηρακλής σου, έπεσε αγωνιστικά γιατί αν έπαιρνε το Διάρη στην Τρίπολη δεν θα είχε πρόβλημα με τους μείον 3 βαθμούς. Δεν έπεσε αγωνιστικά, εσύ λέγει ότι έπεσε. Ο Ηρακλής με δήλωση του Πορτουλίδη δήλωσε ότι πληρώθηκε. Άσε, ήταν εντάξει υποχρέωση. Άσε, ο Πορτουλίδης είναι ένοχος. Έλα. Άστε. Εγώ λέω ότι δεν είναι ένοχος. Yeah. Έστειλε επιστολή και ζήτησε να παραστεί. Άσε ρε τώρα, ας βγει να δώσει μια συνέντευξη τύπου να πούμε. Πλάκα κάνεις. Ο Ηρακλής ζήτησε προχθές ψηφοφορία γιατί πούλησε θέση στον Κομμώτη και να μην ανέβει. Ποιο Κομμώτη, ρε. Στον Κομμώτη και να μην ανέβει ο Άρης. Λέω Πικασό. Ναι. Πικασό, δεν υπάρχει αυτό. Και εγώ αυτό πίστευα. Ναι. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, αλλά από κάποιες συζητήσεις δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό είναι το τρελό. Τι έγινε δηλαδή. Το πιο τρελό από όλα. Ότι πούλησε. Τι... Δεν πούλησε τη θέση του, όχι. Ο Ηρακλής. Δεν την πούλησε. Όχι, ρε, ο Ηρακλής δεν τα παίρνει ποτέ. Άλλωστε και με την Τρίπολη δεν είχε πάρει. Για πε. Πήρανε. Όχι, ρε, δεν, ο Ηρακλής δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τρυπηθεί ποτέ ο Ηρακλής. Με την Τρίπολη πήραν λεφτά, λες. Όχι, καλέ, δεν πήραν. Τι γνώμη σου, πες. Εγώ. Yeah. Όχι, καλέ, δεν. Τι απόψε. Τι γνώμη σου. Εσύ τι πιστεύεις, ότι πήραν λεφτά. Όχι, καλέ, τι. Επειδή είπαν αυτοί ότι του δωροδοκίσαν. Ο Βοριάς 4 χρόνια έφαγε. Δεν ξέρω, ο Βοριάς και ο Νοτιάς. Ο Βοριάς 4 χρόνια. Γιατί. Δεν, γι' αυτό λέω. Τον έκανε ο Τάκης αγωγή. Τον έκανε ο Τάκης. Και ποιο ο Τάκης. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. 4 χρόνια έφαγε. Πού είναι ο Τάκης. Δεν είμαι αστυνομία ούτε εντέτοιχο. Καλά, οι φίλοι του Ηρακλή τον είχαν μια χαρά. Φίλος τους ήταν. Αυτοί δεν τον είχαν βάλει. Λέω λοιπόν γι' αυτό σου που έλεγες ότι τα πήρανε. Ναι. Έκανε μήνυση και δικαιώθηκε. Και, δεν το απέδειξε. Και τι έφαγε, 4 χρόνια. 4 χρόνια γι' αυτό που είπε. Κάθισε στο κάγκελο 4 Όχι. χρόνια. Με αναστολή. Τον πλήρωσε λεφτά τίποτα. Έκανε αγωγή, το πήρε λεφτά. Ο Τάκης του πήρε λεφτά. Δεν το γνωρίζω. Τι γνωρίζει, μισά τα ξέρει. Καταδικάστηκε. Μισά τα ξέρει, μωρέ. Καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε. Οπότε καταδικάστηκε. Δεν μπορεί να λες ότι τα πήρε. Τι, δηλαδή, ναι. Δεν έχει το δικαίωμα το λες ότι τα πήρε. Γιατί είπα εγώ ότι τα πήραν οι άνθρωποι. Όχι, λες, έχει αποδείξει ότι τα παίρνει. Δεν τα πήραν, όχι. Όχι, ρε παιδάκι μου. Ο Ηρακλής είναι τίμιο σωματείο. Ποτέ δεν χρηματίστηκε. Ποτέ δεν έχει δώσει μάτς. Για πες πότε σχηματίστηκε. Όχι, δεν χρηματίστηκε ποτέ. Ούτε με τον Όφη, ούτε με τον Θεοδωρίδη, με τον Ινιάρη. Με τον Όφη, δηλαδή. Όχι, ούτε. Στο 1-1 με τον Όφη, δηλαδή. Όχι, ρε, παιδί, ούτε στο 4-0 με τον Άρη, στο Καφτάκι. Με κατηγορεί τον συγχωρεμένο Θεοδωρίδη. Ούτε τον. Όχι, ρε, μα λέω δεν εγώ. Αλλά ακού. Αλλά ακού. Είσαι μια σου. Εγώ είμαι μια σουπιά. Είσαι μια σουπιά. Σουπιά είμαι. Άλλο να σε απασχολεί. Ναι. Για τον Ηρακλή. Αυτή... Άσε με ρε με τον Ηρακλή, με κούρασε. Μα δεν κατάλαβε. Τι να καταλάβω. Σήμερα την έγινε... ανακοίνωση τη Θήρας 10 που έλεγε να βγάλει καρκίνο ο Σαββίδη και ο γιο του. Δεν είναι. Υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Ε, τώρα άμα έρθουν και μα πλακώσουν οι υποξίδε στι μπουνιέ αυτέ με μία. Γιατί να μα πλακώσουν. Ε, γιατί υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Δεν τη διάβαζε. Μπαίνω στο site. Μπαίνει στο site. Τι, τη βγάλανε, την αποσύρανε. Πάμε παρακάτω. Ρε, σου λέω δεν υπάρχει. Τι σου λέω, σου λέω, ρε, σου λέω, σου λέω. Είπε στην ανακοίνωση καταρχήν. Ωραία να πάρει ευκαιρία. Όποιο λέει τέτοια πράγματα είναι. Δρομόψου. Δεν με νοιάζει, ας είναι ότι είναι ρε φίλε. Το ρεπορτάζ κάνω. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε τη Θήρα 10, ούτε το Σαββίδι. Εγώ αναφέρω το ρεπορτάζ. Κάνεις, ποιο είναι, να κάνεις ερώτηση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ποια είναι η ερώτηση, ρε. Η ερώτηση είναι ρεπορτάζ. Ποια είναι η ερώτηση, ρε. Μου λες τι, η ανακοίνωση. Κάναν ανακοίνωση για καρκίνο και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Μπαίνω στο site που έχουν ναι, και δεν υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Μα να μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δεν είπα ότι τα κατηγορώ. Απλά τα αναφέρω. Δεν είπα ότι. Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό που μου λες. Α, δεν ισχύει. Μάλιστα. Ακούγεσαι εγώ και. Χιλιάδες κόσμος ακούει στα αυτοκίνητα. Μα δεν υπάρχει. Θα οργιστεί κανένας. Μη, μη, στο μη, site μη, μέσα μη, δεν καλά, υπάρχει. Μη, καλά, καλά. Έχουν σελίδα επίσης. Καλά, καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Αυτό το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ ναι. Και αυτό είναι το οποίο χρειάζεται απαντήσεις. Ναι. Είναι ότι απέσυρε ο Ηρακλής την προσφυγή που έκανε στο εφετείο. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Η μία. Ποια ερμηνεία δίνεις δηλαδή. Εγώ τι ερμηνεία δίνω. Τι ερμηνεία δίνεις, ναι. Εγώ λέω ότι για αυτό το οποίο διαρρέει θα πρέπει καταρχήν κάποιο δικηγόρο να μου το πει. Φρεάστε του χαρτογιακάδε τώρα. Εσύ τι λες, άστο χαρτογιακά τώρα. Χαρτογιακά είναι ο δικηγόρο. Οι χαρτογιακά είναι. Έκασαν στο είδο του. Τι έκασαν στο δικηγόρο εκεί. Άμα έχω εγώ λεφτά. Πρέπει να μου άμα έχω εγώ λεφτά, ανάγκη έχω το δικηγόρο. Πρέπει να μου εξηγήσει ένα δικηγόρο. Ναι. Ότι αυτό το πράγμα ναι, ναι. Είναι σωστό νομικά. Γιατί ναι. Από αυτά που γνωρίζω ναι. Είναι ότι υπάρχει μια σειρά. Σειρά. Δεν πας από το ένα στο τέλος. Άρα δεν το ξέρεις το ρεπορτάζ. Θέλω να πρέπει στον δικηγόρο να ρωτήσεις. Μάλιστα. Θέλω να το επιβεβαιώσω. Άστο να πέσει το διάλογο. Ναι, άστο, μη. Λοιπόν, πρώτα και γιατί απέσυρε την προσφυγή την οποία έκανε. Ναι. Εσύ πώς το ερμηνεύεις. Ξέρω εγώ, μπορεί να του έδωσε προφητρόλο ο Κομπότης. Τι να σου πω, ρε κόκκινε, πού να το ερμηνεύσω. Εγώ δικηγόρος δεν είμαι. Δεν ξέρω. Εσύ πώς. Γνώμη δεν έχεις. Ε? Γνώμη δεν έχεις. Το πήραν απόφαση. Το πήραν απόφαση. Ναι. Γιατί ο Θωμαΐδης νωρίτερα. Τι είπε ο Θωμαΐδης. Έλεγε ότι μάλλον θα τα πάρουν όλα μαζί στο διαιτητικό και τα δύο. Μάλιστα. Θα πάτε στο διαιτητικό ο Ηρακλής. Θα πάει. Με ναι. Ποιο δικηγόρο. Με ποιο δικηγόρο. Ναι. Με τον Καρπετόπουλο. Με τον Καρπετόπουλο. Ναι. Μάλιστα. Με τι λεφτά.
Με τι λεφτά. Ναι, πώς θα πάει ο Καρπετόπουλος. Με το κουστούμι του δηλαδή, τη γραβάτα του. Πώς θα πάει ο Καρπετόπουλος εκεί. Με λουστρίνι παπούτσι. Τι, και κορδόνι φιδίσιο, τι, πώς θα πάει. Γιατί κολλάει το μυαλό σου. Το μυαλό το δικό μου ρε, δεν κολλάει. Παίρνει στροφές, λέω. Πού, ναι. Με τι λεφτά θα πάτε εκεί. 3,5 χιλιάρικα δώσαν τώρα το παράβολο. Παράβολο. Και δεν πήγανε. Ποιο έδωσε 3,5 χιλιάρικα. Για να φτάσει εκεί. 3,5 χιλιάρικα παράβολο. Ναι. Τι, ιδανικά σε το κοκλήφο πήγανε. Πού αφού 3,5 χιλιάρικα. Θα πάνε πάνω παράβολο. Γνωρίζει κανένα το κοκλήφο. Τι να. 100 το κοκλήφο. Μπράβο. Άμα θέλει ο Κακιούρη θα του βρω κανέναν. Ναι. Αλλά μετά, άμα δεν πληρώσει, θα κόψει τα δάκτυλο. Ο το κοκλήφο. Θα του πάρει το καρπό να πούμε. Δεν είναι και δύσκολο να του κόψει το Κακιούρη το χέρι. Μπαμ. Έτσι, μια το ριζώνει, μια αυτό σαν τον Άγιο Φανούρι είναι. Μια γροθιά είναι κάτω. Λέγε κόκκινες, ακούω, ακούω. Τι έγινε με τους τρεις βαθμούς του ΠΑΟΚ. Α, δεν βγήκε ακόμα η απόφαση. Ρωτάει ο Λευτέρης. Τι έγινε με τον Απόλλων Καλαμαριάς, ακόμη δεν βγήκε η απόφαση. Δεν βγήκε η απόφαση. Ο Γιακουμίδης, ο φίλος μας, ήταν μάρτυρας. Ναι. Χθες ήμουνα με έναν ανιψιό, με ένα θείο που έπαιζε ανιψιό του με την καρδία. Της πλάκας καυγάς έγινε, να πούμε. Στο πρώτο μάτς είπε. Στο πρώτο μάτς είπε ένας παίκτης της καρδίας στο γιο του Καλαϊτζίδη: άντε ρε φύγε φιόγκο από δάμα, δεν ήταν ο παπάς σου, σιγά μην έπαιζες μπάλα. Τον περίμενε να σου σκοτώσει μετά από εκεί, λέει, και τα λοιπά. Έγινε μια ιστορία. Αυτό με τους φουσκωτούς έχει γίνει θεσμός, έχει καλά μεροκάματα. Οι φουσκωτοί. Κατάλαβες τι γίνεται. Και μετά ήρθε εκεί ο Καλαϊτζίδης, λέει, σε αυτό κάτι λεκτικά, κάτι ψιλοπράγματα δηλαδή. Ούτε σπασίματα μύτης είχαμε, ούτε σαγόνια δεν είχαμε. Ψιλοφλωρίστηκα πράγματα. Δεν νομίζω ότι από όλα Καλαμαριάς θα έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα πήγαν δύο φουσκωτοί, δύο ξεφούσκωτοι εκεί πέρα, είπαν τράβηξε ένα, σκούντιξε ο άλλο. Κάνα ξυλίκι δεν έπεσε δηλαδή. Κατάλαβες τι να σε πω. Το ξυλίκι από το καλό έπεσε στην καβάλα. Καβάλα από όλων Καλαμαριάς που πλακώθηκαν εκεί πέρα οι αστυνομικοί, μπάτσι, τα γουρούνια εκεί πέρα μαζεμένοι όλοι. Παράγοντες, παίκτες, προπονητής, εκεί έπεσε το ωραίο ξύλο. Κατά τα άλλα δεν ήταν ξυλίκια να πούμε. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Ναι. Σε ακούω τώρα εγώ. Τι ψάχνεις να πεις. Αφού αποφάνθηκε ο κόσμος. Παιδιά, μην μου στέλνετε. Τι. Έχετε στείλει 100 μηνύματα. Τι πράγμα, τι. Και μου στέλνετε κάτι από το Facebook. Facebook. Εντάξει. Τι Facebook. Είπα να βγάλει καρκίνο. Ξαβίδι και η οικογένειά του. Τι στο το κρύβεις. Επίσημο. Βρε, τι το κρύβεις θέλω να σε πω. Έχεις κανένα θέμα. Έχεις κανένα πρόβλημα να το κρύψεις, ρε. Εδώ υπάρχει κανένα τέτοια ανακοίνωση. Πένα σε φάει ο λίγος. Στο Facebook ο καθένας δηλώνει ότι θέλει. Τι έγραψε στο Facebook. Στο Facebook. Ναι, τι γράψε. Έχει βγει μια κατάρτιση. Εχθές διάβασες δύο ανακοινώσεις. Γιατί δεν διαβάζεις αυτή, θες διαβάσω εγώ. Γιατί ρώτησα και δεν είναι από αυτούς. Από ποιους είναι. Έτσι είπανε. Τι φοβηθήκανε. Ότι δεν είναι δική τους. Δεν είναι δική τους. Ναι. Τι γράφει από κάτω. Πάτα ρε, τι γράφει από εκεί. Τι γράφει από κάτω. Τι γράφει από κάτω. Δηλαδή ότι δηλώσεις είσαι. Τι γράφει από κάτω. Ζητήσα συγγνώμητα. Σειρά 10 γράφει. Και μετά το πήρα πίσω. Για καρκίνος δεν λέγανε. Ναι. Γιατί το κρύβεις. Εσύ, άμα γράψει κάποιο Δραπτόπουλος και γράφει εσύ και λέει ότι κάντε έρωτα όλοι, σημαίνει ότι το πες εσύ. Αποδεικνύει ότι είναι δικό σου. Σε Facebook ήταν. Αυτό σου λέω. Είναι ένας λογαριασμός τον οποίο σου λέω, δεν τον αναγνωρίζουν ως δικό του. Ζητήσαν συγγνώμη, δηλαδή τι είπα. Δεν το υιοθετούν σαν δικό του. Εγώ τι να πω τώρα. Τη μια βγάλουν ανακοίνωση και την άλλη δεν το υιοθετούν. Εσύ έχουν ανακοίνωση εδώ επίσημα. Ναι. Η οποία διαβάστηκε χτες. Ναι. Αυτό που μου λες δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Εντάξει. Έχουν site. Μάλιστα. Και επίσημα το κάνουν. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ αυτά τα πράγματα έχω μάθει να ρωτάω και από εκεί πέρα να εξηγώ. Τώρα, αν το γράψαν αυτοί και κάνω κολοτούμπα, δεν το ξέρω. Άξι τη μοίρα του. Το βρακί σου, γιατί λερώθηκε τώρα. Το βρακί μου. Ναι. 600 να τα βγάλει τα βρακί. Γιατί δεν φορά και βρακί. Να το βγάλει το βρακί αυτή τη στιγμή και να το δείξει στον αέρα. Μεθάνιο βρωμάει το στούντιο. Μεθάνιο. Ο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί πλέον. Πού να μυρίσει ο κόσμος. Μπορεί μόνο να ακούσει. Διαδικτυακά μπορεί να μυρίσει το μεθάνιο. Δεν μπορεί. Κόκκιλε, θα ήθελε να ανέβει ο Άρης Ατρίτος αντί να μείνει Λιβαδιά τώρα που έπεσε. Αν πέσει ο Ηρακλής, προτιμώ να ανέβει ο Άρης. Είναι Μακεδονομάχος αυτός. Με ρωτάει τη γνώμη μου. Ναι, ναι. Είναι Μακεδονομάχος μεγάλος. Με ρωτάει τη γνώμη μου. Όλη η Μακεδονία είναι ελληνική και πρώτη σελίδα και η Λιβαδιά τη όρμα και ρίχνουμε τον Ηρακλή. Άντε πάλι. Μακεδονομάχη. Λέγε ρε Μακεδονομάχη. Λέξη. Λέγε. Μνημόνια μέχρι να πέσει ο Λεβαδιακός, λέει Χρήστος από Σέρες. Μάλιστα. Άλλο. Εντάξει. Άλλο θέμα. Τι καρκίνο όχι. Λέει σε εσάς, στα παιδιά σας, σε ό,τι αγαπάτε. Συχάματα τον πούλο και τα λοιπά. Ορίστε το site. Ποιος το έγραψε αυτό. Πού να ξέρω, ρε. Δεν ξέρω. Γιατί δεν πάτε στη. Να πάτε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τι με εγώ να πάω στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτό είναι ένα κατάπτυστο. Στην κάκη Μπέι με πούμε. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί οποιοδήποτε ναι. Να πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να κάνει καταγγελία. Μάλιστα. Μήπως ζήτησε κάποιο συγγνώμη για αυτό εδώ. Ξέρεις ρε το ρεπορτάζ. Πήρα τηλέφωνο, ρώτησα και μου λένε δεν ξέρουμε τίποτα. Πού πήρες τηλέφωνο. Σε στελέχη της αυτόνομης.
Και τι σου είπαν? Ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό. Ποιος το έγραψε? Είμαι μέλος της ασφάλειας της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εσύ ό,τι θες είσαι. Okay. Εσύ τα ξέρεις όλα. Φωτεινός είσαι, όλα τα ξέρεις. Φωτεινός. Βέβαια. Εντάξει. Εσύ δεν ξέρεις. Εγώ τον Καραγκιόζη δεν μπορώ να το. Δεν σε λόγω να κάνεις τον Καραγκιόζη. Εγώ επειδή ξέρεις τα πράγματα, είσαι στα εγώ πράγματα. Εγώ τον Καραγκιόζη έχω μάθει να μην τον κάνω. Για να κάνεις το ρεπορτάζ. Τώρα δεν θες να το κάνεις, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ρωτάω. Σε πίεσα εγώ να. Είπα, τοποθετήθηκα, ρώτησα να με πεις. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν θα κάνω τώρα να σε πω με το ζόρι ότι ξέρεις. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις. Τι να δω. Τι να δω. Ε? Ό,τι ήταν να σου πω το είπα. Εντάξει, εντάξει, τι να κάνω. Τα παιχνίδια της Κυριακής πώς τα βλέπεις? Της Κυριακής τα παιχνίδια. Ναι. Άσο την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Πανιώνης που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Στη Λεωφόρο που παίζει, που παίζει. Στη Λεωφόρο. Άσο και δύο άσους βλέπω. Σκόρ θέλω. Θες και σκόρ να σε πω. Ναι. Και σκόρ θες. 2-1 η ΑΕΚ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Αφού θες και σκόρ. Δηλαδή εσύ λες ότι θα πάει και θα χάσει ο Πανιώνης με κάτω τα χέρια? Γιατί με τον ΠΑΟΚ με κάτω τα πόδια ήταν. Έτσι λέω εγώ, ναι. Θα πάει με το καθάριο να παίξει εκεί. Εγώ λέω θα δεις ένα εξαιρετικό Πανιώνιο. Ω, βέβαια. Ναι. Τον είδα. Που αν τον κερδίσει. Με τον Βουκελάτα τον κερδίσει. Αν τον κερδίσει, το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν τον κερδίσει. Ναι. Θα ματώσει και θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Άντε καλά, εντάξει. 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 Πλειώνει πάνω από δύο φράγκα που θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Μάλιστα. Προτείνω να το παίξει. Ο Μασούρα θα σκοράρει για ο Καθάριος δηλαδή. Ή ο Σαββίδης. Ο Μασούντ. Ο Μασούντ. Ναι. Άμα σκοράρει ο Μασούντ. Δεν σου κάνει. Δεν τον είδα τον Μασούντ μέσα στην Τούμπα. Την μπάλα δεν τον είδες. Εγώ τον είδα μέσα στην, στην Τούμπα. Δεν τον είδα. Στην Τούμπα δεν τον είδα. Κάποια στιγμή έχει κάνει μια τέτοια ενέργεια. Ναι. Που πήγε ο Βάργας και το συνεχάρι. Ο Σέρνε. Εντάξει. Ο Μασούντ. Αυτό έξε. Βλέπω. Και τον ΠΑΟΚ το βλέπω να χάνει μέσα εκεί. Και ο ΠΑΟΚ το βλέπεις να χάνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει γιατί. Γιατί. Οι αεξίδες θέλουν να τον τιμωρούν για αυτά που. Τι ρεβάν θέλουν, ρε φίλε. Θέλουν. Έδρα θα κάνουν. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά πάλι δεν τη φτάνει την ΑΕΚ αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ αν τη φτάνει την ΑΕΚ. Και εκτός των άλλων. Εσύ με ρώτησες προγνωστικό. Σε δίνω δύο άσους. Θες σκορ, σου δίνω και δύο σκορ. Αυτή είναι η άποψή μου. Για το ότι μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ μπορεί. Εσύ τι θα το παίξει δηλαδή, ότι θα κερδίσει εκεί κάτω. Δεν παίζεται στον ΟΠΑΠ. Α, στον ΟΠΑΠ, ρε, να πα στο διαδίκτυο. Σου δίνει ένα 50 ευρώ, σου λέει παίξε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και το πιστόλι στον κρόταφο. Τι θα το παίξει. Μην με πει σοβαρά και σου πει άσο χ ή διπλό. Αυτό είναι το πιστόλι στο εδώ και πε, άσε τα 2 έω 3 γκολ, άσε τα over tender και αυτά τα φλωρίστικα που ξέρει. Άσο χ ή διπλό, τι θα το παίζει. Άσο χ ή διπλό. Ναι, άσο χ ή διπλό, τι θα το παίζει. Άσο. Γιατί τότε με βγάζει την ψυχή από τη μύτη και από τα αυτιά, αφού σκέφτομαι, αξιολογώ ναι. Και μιλάω. Εντάξει. Δεν φοβάσαι να το πει. Άσου. Τα λεφτά σου και την υπογραφή σου τη βάζει έτσι χωρίς να σκεφτεί οπουδήποτε. Τα βγάζει και τα πετά. Παιδί μου, εγώ με βγάζει την ψυχή. Σε λέω άσο, χι διπλό. Το όπλο είναι εδώ. Θέλεις. Με λες άσου. Εντάξει, δεν πάει να έχει το όπλο. Ναι. Δεν πάει να έχει το όπλο. Πικασό. Και σε όλους σας οι οποίοι το χειρίζεστε. Δεν υπάρχει στο site. Αν το έχει κάνει ο Και πού υπήρχε ρε κόκκινε? Σε μία σελίδα στο Facebook. Ποιανού σελίδα? Η οποία έγραφε θύρα 10. Και τι δηλαδή, έκανε μήνυση αυτή στη θύρα 10 που γράψανε στη θύρα 10 τη σελίδα. Δηλαδή έβγαλε στο Facebook η θύρα 10 ανακοίνωση και λες δεν έβγαλε. Και τι φοβάται η θύρα 10 δηλαδή αν έβγαλε. Και τι έγινε. Ξέρω ότι ό,τι ανακοινώσει βγάζουν. Και τι δηλαδή. Τι βγάζουν στο site. Αν έγινε, είναι κατάπτυστο. Γιατί είναι κατάπτυστο τώρα. Γιατί βρίζει μάνες και βγάζει. Στον χώρο του ποδοσφαίρου μάνες βρίζουν. Όχι, ρε φίλε. Κατάρες δίνουν. Όχι. Τι θες να κάνουν, γλυκά να κάνουν. Από όποιον έγινε. Εμένα με διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι είπανε. Εντάξει, τέλει. Από εκεί και πέρα. Ναι. Άλλο το αν έχουν. Ποιο το έγραψε, ο Καλτσίδης? Ποιο το έγραψε? Ποιο Καλτσίδης, τι σχέση έχει με την αυτόνομη θηλαδή. Ξέρω εγώ ποιο το έγραψε. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ποιο το έγραψε. Ποιο το έγραψε. Άντε βρε. Κάνε τον detectives. Είσαι γνωστός από αυτούς που ασχολούνται με την ασφάλεια. Πάρ' τους ένα τηλέφωνο. Τι είμαι εγώ? Πάρ' τους ένα τηλέφωνο και ρώτα τους. Εσένα πιάναν μεθυσμένο και σε πηγαίναν στο σπίτι πριν από 15 χρόνια όταν. Αυτή είναι η τροχέα Θεσσαλονίκης. Αν έγινε αυτό που λες. Ναι. Ποτέ. Τροχέα, ξετροχέα. Αντί να σε πάρουν να σε κλείσουν καμιά εβδομάδα μέσα να πούμε. Ναι. Σε σεβαστήκανε που είσαι καλός άνθρωπος και σε πήγαν στο σπίτι. Ο Ηρακλή μετά την άνοδο του από. Πώς το πες? Μετά την άνοδο του λέει και την παρουσία του Άρη Βέρια ως Football League δεν βλέπει Super League το 2045. Έτσι φαίνεται. Κώστα Σαέλ. Μπορεί. Μπορεί να κάνει ό,τι όνειρα θέλει. Πιθανότατο. Ράψε είχα για πιο γάτα λέει. Ναι. Τώρα που δεν βγαίνει ο Καρυπίδης, Δεμέκ έχει επενδυτές. Αλλά εγώ θέλω να τον πάρει τον Άρη αυτός ο Πούγκουας
για να τον στέλνει ο Σαββίδης στο περίπτωτο να τον παίρνει τσιγάρα. Ρε παιδιά, μη βιάζεστε και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομική ευρωστία. Τι θα πει να τον στέλνει να παίρνει τσιγάρα. Μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατός ο Σαββίδης, αλλά κρατήστε λίγο. Πολύ ψηλωμένοι είστε, παιδί. Τώρα βρήκε ευκαιρία ο Καρυπίδης, σου λέει τώρα θέλει αυτός να πάρει την ομάδα, πας και βγάλω εγώ καλάν Φράγκο να πούμε. Και καλά σκέφτεται. Όχι. Γιατί σου λέει εγώ καλά. Και βγάλω τη ζημία. Μπας και βγάλω τη ζημία. Τη ζημία. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρει ο Καρυπίδης την τσάμπα τη δώσει στην ομάδα. Για το κάνουν τραμπούκο μετά αυτοί που τον στηρίζουν και τον πούνε φύγε το αρανά από με και τα λοιπά και γίνονται αυτά. Αραούχο ή Πρίγιοβιτς λέει ο φίλος. Πρίγιοβιτς. Εγώ λέω θα ήταν εκπληκτικό δίδυμο. Τι θα ήταν? Εκπληκτικό δίδυμο. Σε τι σύστημα? 4-4-2. Ναι, με εξτρέμ κανονικά. Για την ακρίβεια 4-4-1-1. 4-4-1-1. Με τον Πρίγιοβιτς να παίζει μπροστά, ναι, και τον Αραούχο από πίσω του. Και ποιο θα μαρκάρει μετά μαχαθεί μπάλα? Με ρώτησες. Με τα εξτρέμ. Αν έχεις μια καλή μεσαία γραμμή, ναι, ναι, νομίζω ότι είναι ένα τρομερό δίδυμο. Ναι. Εσύ πες ότι δεν κολλάνε αυτοί. Δεν κολλάνε, αν δεν έχεις. Με αυτά τα χαφ δεν κολλάνε. Πρέπει να έχεις ατσάλινα χαφ. Να πάρεις τον Καντέ να πούμε και ένα ατσάλινο τον Καντέ, δύο σκυλιά. Δύο σκόπιδες, δύο κόρπους. Τον Καντέ που έπαιζε στην Λέστερ, λες, και πήγε μετά στην Τζέλσι. Αυτό είναι εδώ το μαύρο στην Τζέλσι που παίζει. Αυτό που... Δύο τέτοιους τέτοιους. Αυτό που πήρα για να στηρίξεις, για να στηρίξεις 4-4-2. Τι πώς ήταν ο Μακέλε που δεν παίρνουσε τίποτα. Και τρελελε. Τέτοιους δύο θες. Έχεις. Συμφωνώ. ΠΑΟΚ. Αν επένδυε στον Κάτσε θα είχε. Ποιο Κάτσε? Άσε ο Κάτσε τώρα. Δεν το λέω ότι είναι Μακελελέ. Πάει, τι είχε, πάει ο Κάτσε τώρα. Πάει, τον καταστρέψανε τον Κάτσε, ρε φίλε. Τρεις μήνες έξω, μία ένα μάτς μέσα, μισό ημίχρονο μέσα, δύο έξω. Τον καταστρέψανε. Ο Κάτσε πρέπει να φύγει. Πάει στην Τουρκία, πάει στην Αρμενία, πάει στη Συρία, στην Κίνα να φύγει. Πάει να βγάλει κανένα Φράγκο για τα γεράματά του. Τι Κάτσε κάνει στον ΠΑΟΚ? Δεν το καταλαβαίνει ότι δεν το γουστάρουν. Χατζη Ισαία δεν το γουστάρουν. Σηκωθεί να φύγει. Έχει 4-5 που δεν το στέλνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Κάνουν το ξεσκαρτάζουμε, πώς το λένε αυτό. Τη black list, πώς τα λένε. Μαύρη λίστα. Μαύρη λίστα. Λέει κόκκινο. Μη φοβάσαι. Το μόνο δεν θέλω να φοβάσαι. Τι να φοβηθώ? Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα? Τι να μας κάνουν? Να μας σκοτώσουν, να μας διώξουν, να μας πυροβολήσουν. Μη φοβάσαι. Μίλα και πες αυτό που ξέρεις. Μη φοβάσαι. Άμα είναι αλήθεια, μη φοβάσαι. Γιατί μου το λες? Μη φοβάσαι. Μάθε να μη φοβάσαι. Αύριο είμαστε, σήμερα δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε. Ναι, τώρα μη φοβάσαι. Τα ελληνικά σου. Τα 4-5 τη ζωή μα φύγανε, μη φοβάσαι. Τι θα μα κάνουν? Μπορεί και μετά. Τι θα μα κάνουν, ρε. Μπορεί και μετά από 10. Φυλακή να μα βάλουν, δεν μα βάζουν. Είναι ο Παρασκευόπουλο και τα λοιπά. Πέντε βράγκα στην άκρη τον Κούγια έχουμε να δώσουμε. Όχι. Μη φοβάσαι. Έχει. Για τον Κούγια για μια δίκη. Ναι. Άμα φάω κανέναν, με βγάλει έξω, έχω. Μόνο για τον Κούγια. Γρόλιο. Άμα φάω κανένα, δεν έχει. Εσύ άμα φά κανένα, δικό σου πρόβλημα είναι. Ωραίοι φίλοι. Λοιπόν, για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου υπάρχουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή καλέστε 18133. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι γραμμές πλέον είναι δικές. Το 23-10-90-90-90-9-55 και ενώ το μήνυμα στο 54-3-40. Μαζί μας η Hyundai Εσκιά της Παλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πέρα από τα μοντέλα της Hyundai και μια μεγάλη γκάμα από αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας σε πάρα πολύ προσθέσεις τιμές. Περισσότερα στο 23-10-5-96-5-96, στο 5-96-6-90. Μόνο τρεις είναι στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένουμε. Πάμε. Και αφού δύο είναι ρε κόκκινο. Έπεσε. Ναι. Τον κόκκινο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πάντως, χθες οι παοξίδες ήταν λίγο ταρακουρημένοι με την περίπτωση του Μπούγκουρα. Πώς το λένε αυτόν τον μεγαλομέτωχο που είναι να έρθει στον Άρη. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι παοξίδες, παιδιά. Ναι. Και θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Γρήγορα, χωρίς να με διακόψει, παρακαλώ, και μετά θα κλείσω. Ναι. Φέτος ο κόσμος του Ηρακλή έδειξε την πραγματική του ποιότητα. Πρώτα γυρίζοντας την πλάτη του στην ομάδα, παντελώς, κάνοντας τα πράγματα πολύ χειρότερα, και δεύτερον έδειξε την ποιότητά του
βρίζοντας τη μάνα ενός ανθρώπου που ήθελε να τον βοηθήσει. Τώρα είσαι παοξής. Εγώ είμαι παοξής, ναι. Τώρα να βάλω τα δάκρυα ή τα γέλια. Να πιάσω. Ό,τι θες βάλε, δεν με νοιάζει. Τώρα εσύ μιλάς ο παοξής, ο Κάγκουρας. Για ποιότητα και για τρόπους. Ρε εσύ τώρα. Σαν να ακούω τον πατέρα μου, ρε φίλε. Κόψε λίγο. Τι είμαι εγώ. Κόψε λίγο. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους πιο αθυρόστομους ανθρώπους. Ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή είχα βρήσει κάτι και τον πήρα να τον κάνουν παράπονα. Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Τι να μου πει, μη βρίζεις. Αφού ήταν αθυρόστομος αυτός. Από εκεί πήρα βέβαια κι εγώ ορισμένα στοιχεία. Και μου λέει έτσι και ξαναβρίσεις τον Χριστό, γιατί είχα βρίσει τέτοιο. Και είπε, θα σου γάτι μπα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έβρισε χειρότερα. Μιλάει τώρα από οξύς για μάνες που βρίζουνε στα γήπεδα. Να πέσω από το μπαλκόνι, okay. Να πνιγώ. Δώσ' τον λίγο. Πολύ ευαίσθητο. Για μίλα λίγο. Πες τα. Λοιπόν, πάρ' τον κόκκινο. Εγώ αυτό έχω να πω πάντως. Αυτό που είπες θα πεις. Είσαι μια ξεφτυλισμένη αδερφή. Ναι. Γιατί προπαγανδίζεις και καλύπτεις μια ανακοίνωση που εύχεται καρκίνο σε παιδιά. Ποια είναι η προπαγάνδα. Και είσαι ένοχος γιατί συγκαλύπτεις φόνο. Καλύπτω φόνο. Έχεις όνομα επίθετο. Το κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, επειδή έχω το τηλέφωνο σου. Περίμενα να το αποδείξεις αυτό. Αυτό θα το αποδείξεις που είπες. Αυτό είναι χοντρό που είπες, φίλε. Ότι συγκάλυψα φόνο. Γιατί νομίζεις ότι μπορεί να σηκώνεις ένα τηλέφωνο επειδή σε ρίχνουν φάπες καθημερινά, πολιτικοί και ό,τι άλλο. Νομίζεις ότι μπορεί να σηκώνεις ένα τηλέφωνο και να δεις ότι γουστάρεις. Λέγες. Παρακαλώ. Τώρα νομίζω ότι τον κόκκινο, ναι. Παιδιά, μην το βάζεις στη γωνία. Ποιος κάλυψε, ρε. Εγώ λέω ότι αυτό είναι κατάπτυστο. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι δικό τους. Ποιος το καλύπτει τώρα, πλάκα μου κάνετε. Και αυτό είναι κάλυψη. Μη συγχύρισε, Γρηγόρη. Δεν συγχύζομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια τρύπα η Λιβαδιά έφερε άνω κάτω μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη να ρίξει τον Ηρακλή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κάνουν εδώ οι δικοί μας που έχουμε πολιτικούς. Όταν λες δικοί μας, συγγνώμη λίγο. Όταν λες δικοί μας, τι εννοείς. Οι βουλευτές, οι υπουργοί που είναι. Οι υπουργοί και οι βουλευτές, φίλε, αν δεν έχουν ωφέλη από ψήφους, δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται αυτοί. Άμα δεν έχω κέρδος, ρε φίλε, εγώ σαν βουλευτής, γιατί να ασχοληθώ. Μπράβο. Και δεύτερον, θέλω μια ερώτηση. Όταν λέτε protection, τι εννοείτε. Τι λέει protection. Ναι, όταν λέτε ο τάδε είναι στο protection, τι εννοείτε. Α, εξήγησε τώρε, Γρηγόρη. Δεν ξέρετε. Δεν κατάλαβα. Όταν λες ότι ο ηχολήπτης είναι στο protection. Protection. Ναι, τι εννοείς στο protection. Τι εννοείς, πες το. Γιατί σε απασχολεί αυτό. Ας το πες το εσύ. Γιατί... θέλω να μάθω τι είναι, ρε παιδιά. Πρώτη φορά το άκουσα, μου κάνει εντύπωση. Γιατί το λες με νεύρο. Όχι, δεν το λέει με νεύρο. Πες το εσύ, με ηρεμία. Όχι, δεν το λέω με νεύρο. Απλώς θέλω να μάθω τι είναι. Το production είναι το στούντιο παραγωγής. Εκεί που γίνονται όλες οι εσωτερικές παραγωγές. Λέγεται production. Α, το στούντιο παραγωγής λέγεται production. Ναι. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να μάθω, ρε Γρηγόρη. Έγινε. Γιατί δούλευα στον κύριο Ατματίδη εγώ. Ορίστε. Τον Νίκο. Δούλευα στον κύριο Ατματίδη τον Νίκο. Που έφερε το Κατσιπαναγί. Ωραία. Και. Ναι, όχι. Μπράβο. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Τι είναι το προτάξιο. Με αυτό ήθελα να σε πω. Πάει. Τελείωσε. Το είπε. Πάει. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Λία. Δεν το είπε ότι το ηρωνικά. Τον ακούω νευριασμένο τον ακούω. Είμαι μιλίχιο ύφος που είσαι. Όχι. Τον ακούω νευριασμένο. Τι έγινε. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Πάμε στη βάφτιση αύριο. Εμείς καλά, εσύ πώς πάει η Πανελλήνιες. Μια χαρά, όλα καλά. Πότε ξεκινάς να δίνεις. 7 Ιουνίου είναι, 7 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Σχολή που έβαλες πρώτη. Θα σου πω αφού τα καταφέρω, γιατί είναι δίπλα σου η μαύρη κάλτσα από τον FM και φοβάμαι. Εσύ παίζουν σχολή που έβαλες πρώτη επιλογή. Πρώτα απ' όλα το μηχανογραφικό γίνεται αφού γράψεις. Αλλά δεν πρόκειται επειδή... να σου πω. Άκουνα. Επειδή έμαθα ότι είσαι πολύ καλός, γι' αυτό λέω ποια είναι η προτίμησή σου. Αλλιώς δεν θα την άνοιγα την κουβέντα. Ρουφιάνος δεν ήμουνα. Όχι. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό πράγμα, ναι. Και προς τιμήν σου. Εντάξει, σου πω, δεν είσαι παιδάκι. Η προτίμησή σου ποια είναι. Θα πάει αργά η δουλειά, κόκκινε. Λέγε και εσύ, ρε φίλε, ή μη λες. Ναι. Είναι μαύρη κάλτσα δίπλα σου, γι' αυτό δεν θέλω. Θεμητό. Ναι. Ακούσε εδώ να σου πω τι παίζει. Επειδή υπάρχει μια φημολογία τις τελευταίες μέρες για τον επικείμενο επενδυτή.
Εγώ θα σου πω κάτι. Άμα δεν δω το ποσό να καταβάλλετε, δεν μπορώ να ελπίζω σε τίποτα. Το ποσό θέλω να ξέρω, ο πρόεδρος μου, τι μίζες που θα πάνε, η αμοιβή του Καρυπίδη, ναι, κύριος Ψηφίδης, ή γύρω-γύρω, τι έτσι εύκολο δεν είναι. Θα πάρουμε εμείς γραφεία τύπου. Τα λιοντάρια, τα φίδια που έλεγε εσύ. Όλα είναι. Ναι, το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, ότι εγώ, επειδή την έχω πατήσει και έχει καεί η γούνα μου, δεν θέλω σαν κάποιους άλλους να μην ξέρω τι δουλειά κάνει. Θέλω να ξέρω τι δουλειά κάνει. Ναι. Θέλω να ξέρω τι είδους νόμισμα έχει. Ναι. Όχι να λέω ότι έχει ένα... καναδέζικο δολάριο. Ένα νόμισμα άλλης χώρας. Ναι, ναι, βγάλ τη λουλού από μέσα. Βγάλ τη λουλού. Όχι. Όταν, σήμερα είναι σε φόρμα, άστον. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω τελικά, γιατί ο Θανασάκης τι δουλειά κάνει. Μου τη μάνα του δεν ξέρει. Αλλά κοίταξε, κράξε με για ό,τι θες. Για τον Βαθαρασάκη είχα την τιμή, και το λέω εν γνώση του τι λέω, να τον βρίζω από το Γενάρη. Την ώρα ναι, που τον γλύφαν όλοι πατόκορφα. Ναι, ναι. Το επιβεβαιώ. Όλοι. Και το ξέρω. Να σου θυμίσω και κάτι άλλο. Ναι. Οπότε, οπότε νομίζω ότι είσαι άδικος μαζί μου. Όχι, βρε, πλάκα σου κάνω. Βρε, όσο θέλεις. Απλά κάνουμε. Γι' αυτό είναι αδικία. Να σου θυμίσω κάτι άλλο όμως. Ότι και την περίοδο που εσύ τον κατέκρινες, ότι υπήρχαν κάποιοι οπαδοί του Ηρακλέως που πέραν τον κύριο Ραπτόπουλο στις νυχτερινές εκπομπές off the record και του ζητούσαν να αφιερώσει τραγούδια στον πρόεδρο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ξεχνάω. Δηλαδή τον παρακολουθώ σένα και τον κύριο Ραπτόπουλο και εσένα, Γρηγόρη. Και καλά κάνεις. Δεν μπορώ. Ναι. Σε αυτό δεν αρνούμε αυτά που λες. Ναι, και εγώ αυτό δεν μπορώ να τα μιλήσω, ρε φίλε. Κατάλαβες, δηλαδή το ότι κάποιοι οπαδοί ήταν έτσι και μετά το γυρίσανε. Εσύ κάποια στιγμή λες ότι η ευθύνη πέφτει και στις πλάτες σου. Δηλαδή, εμένα φέτος δεν μου φταίει κανένα σπάκ που δεν ανέβηκα. Το κούφι και γραφεία τύπου στην Παϊρακλής. Άμπραβο, άμπραβο, άμπραβο. Για το Μάνο λέω. Άμπραβο. Και προς τιμή του Ολλανδός. Δεν μπορεί να πάρει μισό λεπτό, γραφείο μισό λεπτό, τύπου ρε, μισό λεπτό ρε. Παρακάλαγε και προς τιμή του Ολλανδός. Είναι πολύ τίμιο παιδί ο Ολλανδός. Έλεγε όχι, εγώ ποτέ δεν θα έπαιρνα. Και ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας να ερχόταν γραφεία τύπου και τέτοια. Ο Ολλανδός είναι πολύ τίμιο παιδί. Τώρα εγώ που το κοροϊδεύω για τον κύριο Καγιούλη και τα λοιπά είναι άλλο κομμάτι. Είναι μια μίμηση. Εντάξει. Ραπτόπουλε. Ναι. Κύριε Καγιούλη. Τώρα. Έλα, κλείσε. Τα λέμε. Επόμενος, ναι. Έπεσες, ναι. Έχω τώρα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, πιο εύκολο είναι να πάω με την Όνη, με την Όνη Δούνια στα καλά της, παρά να βγω στην εκπομπή σας. Τι είναι αυτό, ρε. Ποια είναι Όνη Δούνια, ρε. Τι είναι αυτή. Την Όνη Δούνια στα καλά της, τώρα μην μου λες. Το αστέρι της Ελλάδας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις του Άρη και του Ηρακλή, θα μιλήσω για του Άρη συγκεκριμένα, έχουν πολύ χαρακτήρα. Δεν αναφέρουν τίποτα για το τι φταίει η συμπολίτησα ομάδα με τους Δεμέγμα και τον Ομάχους για το ότι είμαστε η κατάσταση που είμαστε. Είμαστε εκεί που είμαστε γιατί φταίμε εμείς. Έτσι, τα λάθη είναι δικά μας. Δεν γράφει πουθενά ότι φταίει ο τάδε ή ο τάδε. Για πολιτικό περιεχόμενο μιλάει, για το ότι η κυβέρνηση ξεπουλάει τα πάντα στον τζάρο, για το ότι ξεπουλάει στη Βόρεια Ελλάδα τα πάντα με μισούς πείνας επίσης στον τζάρο. Και όλα χωρίς να ξέρει ότι αυτά τα κάνει με ένα και μόνο σκοπό. Να έρθει η ώρα να πάει στη θέση αυτού που είναι τώρα. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση. Τα υπόλοιπα θα στα πω το βράδυ που θα σου πάρω, γιατί θα σου πω πολλά. Λοιπόν, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αν ο τσάρος σου σκάσει ένα καλό χαρτιλίκι να κάνεις την προπαγάνδα σου από εκεί. Να κάνεις προπαγάνδα σου, ρε παιδί μου, να κάνεις παουξάκια αντί να βγαίνουν αργανά και να ρίχνεις τον παπά. Στο χθεσινό φίλο της Μέτροσπορ το απαντάει αυτό. Μη. Θες να σε απαντήσω. Έχω πολύ ωραία απάντηση. Να σου ρίξει χαρτζηλίκι και να κάνεις την προπαγάνδα σου, γιατί έχεις ακροαματικότητα. Το ξέρουμε αυτό, σε ακούει πολύ λαός. Έχεις την εκπομπή στην τηλεόραση, σάμα να σου πετάξει ένα καλό μεροκάματο, ρε παιδί μου, ένα καλό... Ένα γερό χαρτζηλίκι για δυνατό, ναι. Ναι, θα το κάνεις, ανάλογα. Ανάλογα τι θα ρίξει. Αλλά να σου πω κάτι άλλο πιο έξυπνο εγώ τώρα. Ανάλογα τι θα ρίξει, άρα ανάλογα τι θα ρίξει, εγώ δεν το παίζω παρθένα, πρόσεξε.
Αυτό, αυτό στα παντελώνα αλλά... θα μιλάμε. Στάσου, 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 στάσου. Αφού όμως, αφού όμως υπάρχουν παλάχες που το γλύφουν τζάμπα, γιατί να δώσει λεφτά ρε φίλε. Γιατί, μπες ρε φίλε, μπες στο ίντερνετ και διάβασε. Σταμάτα ρε Κόκκινε να απαντήσουν, Νικόλα. Α, Κόκκινε, ας, εγώ ξέρω τι γίνεται. Βάτσα, εγώ, τώρα, εδώ τον κάνουν αβάντα, Μαρινάκι, Σαβίδι, γενικά, τους κάνουν αβάντα τζάμπα, γιατί να πληρώσουνε. Αυτός έχει σκοπό να κάνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚ. Άντε τώρα τόλμη, είπα και τη λέξη, έχω να την πω πόσα χρόνια. Ας πληρώσει να το κάνει, για τέλος πάντων. Ας πληρώσει να το κάνει, τι ας πω εγώ τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα καλησπέρα. Χαίρετε. Ράπες είσαι. Εγώ ο καπιταλιστής. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι ελεύθερος καπιταλιστής. Λοιπόν, Κάρλος από Λίμνο. Λοιπόν θα πας αύριο στη βάπτιση. Στη βάπτιση δεν είμαι καλεσμένος να πάω. Γιατί πρέπει να είσαι καλεσμένος. Έλα, θα σε πούμε 10 τρόπους να μπεις τώρα, πλάκα μας. Σε ποιο κόκκινο. Δεν θέλουμε να πούμε εμείς στη βάπτιση. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, αλλά θα σου πω για τον άνθρωπο που είναι φοβερός. Ναι. Για τα 100 στρέμματα που έχει πάρει εκεί, πες για να κάτω ξέρει κόκκινο. Για τα 100 στρέμματα δεν μιλάμε για αυτά, δεν είναι τίποτα. Τα στρέμματα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Τι είναι 100 στρέμματα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πες για αυτό που ξέρεις. Λοιπόν, ραπ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Βοηθάει πολύ κόσμο. Δεν με νοιάζει αν είναι καλός άνθρωπος ούτε αν βοηθάει κόσμο. Λεφτά έχει. Έχει πολλά λεφτά. Πρώτον, δεύτερη ερώτηση. Φιλάρεστος είναι. Αντίπαλο δέος είναι. Στάσου λίγο. Είναι φιγουρατζής. Όχι, όχι, είναι απλός άνθρωπος. Αυτό είναι κακό. Γιατί στα 62 σου αν έχεις λεφτά, θες τη δημοσιότητα. Θες να δείξει τη μούρη σου να πούμε. Να γράψουν λόγια για σένα. Την ίδρυκα ρε ράπα, την ίδρυκα τώρα. Σου μιλάω όπως είναι ένας 62χρονος. Παντελώς άγνωστος, ο οποίος έχει πολλά εκατομμύρια. Ξαφνικά βλέπει το όνομά του. Παντελώς άγνωστος δεν είναι. Πριν 6 μήνες, 7 τον τίμησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ποιος το χέρι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος το χέρι το Υπουργείο Πολιτισμού. Με τον Πέλκα. Στην Τσιμισιά περπατήσει με τον Πέλκα. Θα το χαιρετήσει κανένα. Άσε με καημένα τώρα πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια, πώς. Για ποια φοράδα σταλώνει τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άμα πάει στο εστιατόριο. Η μαύρη θάλασσα και κάτσε. Θα πάει ο Αλέκος να του πει: γεια σας κύριε Κούμπορα. Είδα που ποιος γέρος ήρθε εδώ να φάει. Γελάς. Αυτή γελάω, είναι η ιστορία. Γελάω γιατί τα βλέπεις πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Πολύ από τη μεριά σου τα βλέπεις τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα. Δεν είναι η μεριά μου. Η απλότητα, είναι η αλήθεια. Η απλότητα είναι 15 χρονών. Ο Κοντομινάς όταν ήρθε εδώ και δεν να κάνει τον ωραίο, δεν τον ήξερε κανένα στη μάπα τον Κοντομινά. Τι ήξερε τον Κοντομινά κανένα στη μάπα. Το Χοντρούλι, τον ήξερε, ναι. Δεν τον ήξερε κανένας. Ήρθε στον είναι. Άρη, τον έκανε μια βόλτα εκεί ο Ινδιάνος. Τι άλλο θα, τι άλλο θα κάνει για να τον πάρει. Άκου, δεν φάνηκε ότι δεν είχαν τίποτα. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες τι έκανε τώρα για να τον πάρει στον Αλφα. Σε μένα μιλάς σε Κόκκινε. Ναι. Τι είπες, δεν κατάλαβες. Τον είπε το Χοντρούλι. Λες το Κοντομινάς είναι κανένα παιδάκι. Είναι μεγάλος δαίμονας. Είναι μεγάλη δια. Σου λέει τώρα ο άλλος θα τα πάρει στο κρανίο. Ποια είναι αυτή σου πια μπελέμενα Χοντρούλι. Θέλει να αρπάξει δημοσιότητα μέσω της Ίντρικας. Μάγκας είναι. Λοιπόν άντε, χαιρετίσμα να δώσετε σε όλο τον κόσμο πάνω που εργάζεται και που δεν εργάζεται. Τα φιλιά μας από τη Λίμνο. Για χαρά, φίλε. Σας αγαπάμε και σας εκτιμάμε πολύ. Χαιρετισμού στο Γιάννη. Καράκο, βρε, που είναι ο Καράκος. Ο Καράκος, ρε, εσύ, εγώ είμαι, ρε. Κατάλαβε ποιο είμαι. Ο Καράκος είσαι. Όχι, ρε, ο Καράκος. Ένα βράδυ που ήρθα πάνω και μου έδωσε ένα γράμμα να τον πάω. Καράκο θέλω να βρει, να στείλει. Κάνα δυο-τρει τόνου. Του το έστειλα το, το, το την το επόμενη το γράμμα. Του το έδωσα. Δεν πήρε τηλέφωνο. Δίνω ιδέα. Μακού. Ναι. Ραπ. Ναι. Το γράμμα που μου είχε δώσει, του το έδωσα. Την επαύριο που ήρθα στη Λίμνο. Ναι. Αλλά δεν σε ενημέρωσε αυτός ακόμα. Δεν με πήρε, δεν με πήρε τηλέφωνο. Άρα δεν είναι φιλαράκι. Τα λέμε. Bye, επόμενο. Έλα, γεια. Φίλος, για ο σωστός ναι. Φίλος θα είναι εκεί στη βάφτιση. Μην στεναχωριέσαι. Στη βάφτιση ήταν δικός μου άνθρωπος. Με μένα καμία σχέση δεν έχει, όντως. Πρασινόφρουρη και οι δύο. Πασοκόσκυλα. Κουμουνιστικό. Σε λίγο θα πεις και το όνομά του. Τι, τον φωτογραφίζω. Τη Δευτέρα. Πράσινο σκουλικό. Φίλος είναι και τον διάτη, ξεκόλα. Ναι, ναι, φίλος. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Γεια σας. Καλώς τον. Κωστή, πολλές φορές έχεις πει ότι να, οι Ηρακλήδες που κάναν το πανό, εσείς οι παοξίδες βρίζατε τις μάνες και είναι ναι, το ίδιο πράγμα. Πολύ ευαίσθητοι παοξίδες. Κλέβατε στην Αθηνική Οδό τα καταστήματα, δέρνετε τους καταστηματάκες, βρίζατε τις μάνες δεξιά και αριστερά και σας έπιασε ο πόνος στα 50 σας που βρίζαν τη μάνα του Ιβάν. Έλα μωρέ τώρα, σταματήστε. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό.
Δεν το ίδιο είναι, ρε. Το ίδιο είναι. Γιατί η μάνα του Ιβάν δηλαδή έχει λιγότερη ή περισσότερο αξία από τη μάνα του Λαμπριάκου, ρε. Περίμενε. Τι περίμενε, ρε, καρνίβαλε, Παόξι. Τι περίμενε. Στον κόσμο να μην υπάρχουν βρισχές. Έχεις δει κάτι τέτοιο γήπεδο που να μην βρίζουν οι άνθρωποι. Ε, τότε λοιπόν τι μου το παίζετε, Παρθένες, βρίσατε τον Ιβάν. Θέλεις και εσείς, Μπετόβεν παίζετε στην Τούμπα. Ποιος παίζει Παρθένες. Δεν υπάρχει όπως τέτοιο πράγμα που να έχει κάνει κάποιος να αναρτήσει πανό στα ρώσικα να με βρίσκει. Αυτό σε πείραξε. 40.000 κόσμο που βρίσκεται τις μάνες των διαιτητών και των προπονητών. Καλά είναι και των προπονητών. Πανό σε πείραξε. Φίλε, σε ρωτάω κάτι. Όταν οι Νότοι. Ποια Νότοι. Όταν οι Νότοι μας φωνάζουν Βούλγαρους, γυρνάει η λάμπα σου. Φυσικά. Όταν κάποιοι δικοί μας τη δεκαετία του 80 σηκώναν Βουλγάροι και σημαίες ή ένας βλάκας στις πορείες του Ηρακλή σήκωσε σκοπιανή σημαία. Είναι αυτό, ρε, μισό λεπτό. Συμφωνείς και εσύ ότι είναι βλάκας και ο ένας και ο άλλος. Όχι, τι σχέση έχει. Πικάρισμα έκανα. Κανένας δεν είναι βλάκας. Μπράβο. Λοιπόν. Είναι βλάκας, πικάρισμα. Δεύτερο. Άλλο. Το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Μα αυτό λέω κι εγώ. Μισό λεπτό. Αν το βρει να λέει στα ελληνικά, θα άλλαζε κάτι. Όχι, άλλο να αναρτήσεις ένα πανό που είναι 90 λεπτά εκεί πέρα και άλλο να βρεις 5 λεπτά. Δηλαδή όταν έχουν σηκωθεί πανό και βρίζουν υπουργούς, παιδιά, ναρκέμπορους, χίλια δυο. Τέτοια βρισιά έχεις δει ποτέ? Έτσι όπως χειδίαστα, γιατί ξέρω ρώσικα και αυτό λέω. Εγώ δεν γνωρίζω ρώσικα. Για μάνες έχω δει πολλά πανό δυστυχώς. Για χαρά, επόμενος πάμε. Δεν έχεις δει ραπτόπλες για μάνες. Ρε εσύ, καλά κάνει ο Σαββίδης και τους ρίχνει. Εννοείται. Άκουσέ με. Καλά κάνει γιατί του βρίζαν. Δεν ρίχνει. Περίμενε. Μια ψήφωστα. Καλά κάνει και τους ρίχνει ο Σαββίδης. Γιατί τους έδωσε λεφτά και τον βρίζαν. Ήταν αγνώμονες. Έτσι το βλέπει αυτός. Καλά κάνει. Για μένα. Αλλά απ' την άλλη μεριά. Το να πάρει τώρα ο 55χρονος Παοξής. Για να το παίζει ηθικός. Που πετούσε το κάκαρδο σαν κοτρώνα να πούμε στην Τούμπα. Και έβριζε χιδέα και τα λοιπά και πλάκωνε. Λοιπόν και βγαίνει τώρα και με το παίζει Παρθένα. Αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό δεν δέχομαι. Ο Σαββίδης καλά κάνει. Σου λέει κάτσε ρε κερατάδες. Σας πληρώνω. Σας δίνω από κάτω από το τραπέζι λεφτά. Σας παίρνω αυτό το βλαμμένο που δεν μπορεί να βάλει γκολ. Το Λάμπρου. Ποδοσφαιρικά βλαμμένο εννοώ. Μια χαρά είναι το παιδί. Λοιπόν. Και με βρίζετε και τη μάνα μου και μου κάνεις τις αμπουκάλες και τους οπαδούς μου και με βγάζεις και ανακοίνωση. Σε ρίχνω. Έχω τη δύναμη να το κάνω. Σε βρίσκω να πούμε ανοιχτό και σε ρίχνω. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Αλλά αυτά των Παοξίδων καλευρίσαν και κάνανε. Άντε τώρα Μπετόβενε εσείς είστε στην Τούμπα και έξω. Ξυλίκι έχει και εκεί. Και μάνες έχει και μαχαίρια έχει και πυρούνια έχει. Άντε τώρα πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε τώρα άλλος επειδή ανέβασε χοληστερίνη μου το παίξει τώρα Παρθένα. Λέγε ρε φίλε. Μισό λεπτό. 2:31, πάρε με εκτός αέρα τώρα στις 5:30. Πάρε με για να μην σε πάρω εγώ. Γι' αυτό που λες. Πάρε με για να μην σε πάρω εγώ. Παρακαλώ. Έλα, FM Πάγκο εκεί. Όχι, ρε. Άρης FM εδώ. Τη μοιράκια τα στείλατε. Άρης. Άρη. Πούγκουρας FM, ρε. Ακούς. Μπούμπουρας FM σου λέω. Θέλω να γίνει λέω, Μπούμπουρας. Είναι αυτό με αυτό να δω από την... Από πού είναι, από την Ουκρανία, από πού είναι. Ναι. Τους έχει πιάσει κρύος υδρότας, ρε. Τρέμουν από την κακίνια τους, ρε. Κατάλαβες. Αυτή εδώ, ρε, η Μακεδονομάχη. Κάντε μια συγχώνευση, Άρη και Ηρακλή, ρε. Όχι, ρε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ρε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε. Σου είπα και άλλη φορά, ζω έχει γυρίσματα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτοί εδώ που κάνουν τις Παρθένες. Ναι. Τη δεκαετία του 70-80. Πάω ΚΑΕΚ μπροστά μου, ρε. Δεν μπόρεσα να το σώσω το παιδί, ρε. Επειδή δεν το έβγαλε το κασκόλ. Το σκοτώσανε, ρε. Αυτοί εδώ μιλάνε, ρε. Τώρα, ρε. Γιατί δεν γυρίσατε τα μυαλά πάλι, ρε. Έξω από την θύρα ένα, ρε. Θα μας τρελάνετε, ρε. Παρθένες. Δεν μπόρεσα να το σώσω το παιδί, ρε. 10 άτομα το καφενείο, ρε. Γιατί δεν έβγαζε το κασκόλ το παιδί, ρε. Το σκοτώσανε μπροστά μου, ρε. Αυτό ξύρω μιλάει αυτοί. Δεν βρίζουμε εμείς και τα ρώσικα και τα κίτρινα και τα πράσινα. Μίλα ρε κόκκινε, τι πες με το κύριο. Πρώτη φορά ψηφίσανε να πούμε αρσενικά.
αυτές οι ρόδες εξεκούμπατες όλες οι διοικήσεις του ΠΑΟΚ. Οι ρόδες εξεκούμπατες. Γιατί είναι ρόμπες. Κατάλαβες. Θέλει να σαφανίσει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αλλά τώρα ψήσα, αλλά πρώτα πήγαινε στις μουαλέτες, ναι. Πουλοτούμπες, έτσι αλλιώς. Τώρα ξέρεις τι βλέπετε, οι καημένοι. Δεν έχουν μία τι να μας πούνε. Ξεχάσανε να πούνε ότι τρώγουν σε ταχνότα τους. Παράγοντα του ΠΑΟΚ με τον κόλλον στα 100 μέτρα πέθανε από την οικοδημία. Ξαφνικά να πανέβει και ψήρα στο γιακά. Αλλά η ζωή έχει γυρίσματα, ρε. Εύχομαι στα τάρταρα. Γιατί καβαλήσατε το καράμι. Παοκάρχες εκεί να πούμε μπούζα. Όχι, ρε. Εύχομαι να μείνει το καλάμι σε αποκάψιμα και να έχει τα ανώμαλη πτώση. Κατάλαβες. Τα ξένα Στεφανίλου. Γεια. Λοιπόν, Αγκριπρό, για καινοτόμα λιπέρματα άρση ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες, επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή, αμύνοτον και steam κροπέλ για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, κάλυψη μπορ και smart αρρεστίου για σφιχτή επιδερμία δικαιοδοχή στο ράφι, Αγκριπρό, στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτα το από το γεωπόνου σου ή ενημερώσου στο agripro.eu για να μπεις δυνατά στο παιχνίδι. Λιπάσματα από την Αγκριπρό. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, Θανάση Πολίτη, πάμε στον κόσμο. Πάρε τις γραμμές να μιλήσουν όλοι από λίγο. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Να χαμηλώσω το ραδιόφωνο. Για χαμηλώ. Δεν ξέρω αν γίνεται τεχνιέντος για δεύτερη φορά από τους σταθμούς σας. Μάλλον, να μην πω από τους σταθμούς σας. Να πω μάλλον από όλα τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, όπως τα λέω εγώ. Τι κάνανε. Το θέμα για την ανακοίνωση για την ΤΕΜΕΚ, αυτό είναι ο μητήρα 10. Καταρχάς, πλάθος του Ρακλήπε. Ναι. Προφανώς μάλλον δεν θα γνωρίζετε και το λέω για να το ακούσουν όλοι ότι ο σύνδεσμος ονομάζεται αυτόνομη θύρα 10. Δεν λέγεται θύρα 10. Ένα. Αυτό το οποίο βγήκε είναι σαν θύρα 10, έτσι. Είναι ένας ο οποίος μπορεί να λέγεται όπως θέλει και δεν εκπροσωπεί το σύνδεσμο. Είναι καθαρά άποψη ενός ανθρώπου. Γιατί είναι και διαφορετικά γραμμένο το θύρα 10, διαφορετικά από ό,τι λέγεται ο σύνδεσμος αυτόνομη θύρα 10. Ο σύνδεσμος δεν έχει βγάλει απολύτως καμία ανακοίνωση τέτοια, αλλά τεχνιώντας πολλοί από εσάς και από τα ραδιόφωνα. Όπως αποκαλέσαν στους πλάσους του Ηρακλή δολοφόνους χωρίς να βρεθούν ακόμη τίποτα, θέλουν ακόμη μια φορά να χρεώσουν μια κατάσταση χωρίς να ασκεί. Θα παρακαλέσω με αυτούς που δεν γνωρίζουν να ζητήσουν συγγνώμη και αν πραγματικά πιστεύουν ότι το κάνει η αυτόνομη θύρα 10, ας πάνε και στο κάνουν δικαστικός με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί γνωρίζουν. Υπάρχει τρόπο, μου επιτρέπεις. Παρακαλώ, πες μου. Υπάρχει τρόπος οποιοδήποτε θέλει να πάει στην ασφάλεια, στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γρηγόρη, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το θύρα 10 με το αυτόνομη θύρα 10. Είναι ο ραπτόπλος με μαλλιά και ο ραπτόπλος χωρίς μαλλιά, έτσι. Συμφωνούμε, επειδή ξέρεις ότι πήρα και ρώτησα. Και επειδή τα ακούω και από άλλο σταθμό λέγεται ίδια να μην πω ανακρίβεια, τρελάθηκα. Επειδή πήρα και ρώτησα, αυτή την απάντηση που δίνεις εσύ μου είπαν τα παιδιά. Οπότε αυτοί που δεν ξέρουν να ζητήσουν συγγνώμη και να μην επικαλούνται το σύνδεσμο. Εντάξει, αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ, επειδή είστε επώνυμοι ραδιοσχολιαστές και εσείς και όλοι οι Έλληνες ραδιοσχολιαστές ή τηλεσχολιαστές, να κρίνετε τις δηλώσεις του πρώην προϊσταμένου των υπουργών μας, του πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Σιμίτη και του κύριου Θοδωράκη. Ποιο Θοδωράκη? Ούτε λίγο του αρχηγού του κόμματος. Ποιος τον λογιάζει? Φίλε, πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θέλω μια χάρη. Πού κολλάει στη σημερινή εκπομπή και κάτι την ερώτηση. Να κολλήσει, ρε φίλε, γιατί αυτά είναι προβλήματα. Συμφωνώ. Ποιο Σαββίδης, αν έριξε τον Ηράκλειο. Φίλε, σοφά μιλάς. Εμείς όμως είμαστε δύο καραγκιόζητες σε εισαγωγικά. Καραγκιόζητες είναι κόκκινη. Εντάξει. Είστε καραγκιόζητες. Με μεγαλύτερο καραγκιόζητο στον διπλανό μου. Σε πολιτικά έχετε πάρει πολλές φορές θέσεις και επηρεάζετε καταστάσεις και συνειδήσεις με τα λεγόμενά σας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σπέρνετε τη χρόνια, όπως είπε ο κ. Θοδωράκης. Ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι είπαν ότι σπέρνουν? Όσους δεν γουστάρουν τους πολιτικούς, τους θεωρούν ουσιαστικά υπεύθυνους για αυτό που συνέβη χθες στον Παπαδήμο, τον πρώην πρωθυπουργό. Η αποθέωση της ξεφτύλας
της πολιτικής στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί πρέπει να δικαστούν κάποτε. Δεν νομίζω να στεναχωρέθηκε κανένας που έγινε αυτό με τον κύριο Παπαδήμο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά η κοινή γνώμη δεν νομίζω ότι. Ο κοινός στεναχωρέθηκες. Καταρχήν δεν γουστάρω τη βία. Άλλο αυτό ρε κόκκινε. Στεναχωρέθηκες. Είναι άνθρωπος της οικογένειάς μου. Όχι. Δεν μου άρεσε αυτό που έγινε. Στεναχωρέθηκες ρε παιδί μου. Σε προβλημάτισε. Είπα δεν μου άρεσε. Ναι. Με προβλημάτισε. Δεν το στεναχώρησε. Πάμε. Ξέρεις τι με προβλημάτισε. Πες μου. Το ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Όπου. Άμα σου πω με τι έχω κολλήσει τώρα. Ναι. Όπου παρότι πέρασε δύο ελέγχους όπως και αυτά τα οποία φτάσανε στο Σόιμπλε. Τι Σόιμπλε, ναι, τι στο Σόιμπλε η επιστολή που έφτασε. Δεν ανοιχνεύονται. Και είναι φάκελοι ανάφλεξης και όχι εκπρισοκρότησης. Δεν το ξέρω αυτό, Γρηγόρη. Αυτό με προβληματίζει και λέω, είναι δυνατό ρε, που έχουν φτάσει. Φοβάσαι δηλαδή. Αν αυτό δεν είναι σε λόγος. Φοβάσαι για σένα ρε παιδί μου. Για μένα, για οτιδήποτε φοβάσαι. Ανησυχώ. Άρα για σένα φοβάσαι. Μη σε βάλει κανένα. Είναι παράλογο. Για τον πιτσουνό σου. Για οτιδήποτε. Και μπορεί να την πάθει κάποιο δικό μου άνθρωπο. Α, για τον δικό σου άνθρωπο φοβάσαι. Τι έχεις κάνα... Δεν θα έπρεπε, ρε φίλε. Όχι. Έχεις κανένα φίλο, κανένα δεν φίλε. Όταν έχεις... κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σώα στα σφαίρνας. Ναι. Όταν βλέπω ότι ένας ζώνεται με εκρηκτικά. Ναι. Και πάει και σε μια συναυλία με παιδάκι και εκρήγνεται. Ναι. Δεν είναι λογικό να σκέπτομαι χίλια δυο. Για σένα σκέφτεσαι. Για το δικό σου άνθρωπο. Έχεις παιδί. Ναι. Μετά από αυτό που έγινε. Ναι. Αν σου πει, ξέρεις, η κόρη σου θέλω να πάω σε μια συναυλία. Ναι. Θα την αφήσει. Θα τη δέσω. Θα ανησυχεί. Θα ανησυχώ, αλλά θα την αφήσω. Τι θα πει, θα την αφήσω. Είναι λογικό να ανησυχείς. Και στο αυτό να πάει, ρε, και στο σχολείο να πάει. Είναι λογικό να ανησυχείς. Όταν κυκλοφορούν ανισόρροπα μυαλά. Για σένα, για την οικογένειά σου, για τον παιδί. Ο καθένας για την οικογένειά του. Για τον άλλον. Αυτό για την οικογένειά. Α, αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ. Όχι, της έπιασε κανένας πόνος για τον άλλον, αυτό λέω. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Ναι. Περαστικά στον κύριο Σάβαρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρει. Σας παρακαλώ, θέλω δύο πραγματάκια να ρωτήσω. Ναι. Αναφέρατε για μία βάφτιση που θα γίνει. Δεν μου λέτε. Ναι, αύριο. Είστε καλεσμένος. Όχι, δεν είμαι καλεσμένος, αλλά θυμήθηκα το γάμο στο Σκορπιό. Πώς το λέγανε κύριε Ραπτόπουλε, το δικηγόρο από την ομάδα της καρδιάς σας που θα λέγανε σε ένα λεπτό το πρόβλημα. Δεν πιστεύω να παρευρεθεί κανένας αύριο στα βαφτίσια για ένα λεπτό και να αναφέρει το πρόβλημα που υφίσταται η πόλη αυτή. Μάλιστα. Με την, ναι, ναι, με την ανακοίνωση. Ναι, ναι, θυμάμαι. Τι επενήσεστε κύριε, δεν κατάλαβα. Δεν επενούμε τίποτα κύριε. Μα καταρχήν σε αυτή την πόλη έχουν έρθει επενδυτές που ήταν μέχρι τον οφαλό της Νόνης Δούνια. Γιατί άκουσα και έναν ακροατή που είπε ούτε η Νόνη Δούνια. Ρε φίλε, άμα είσαι μέχρι τον οφαλό, πού να σε δει η Νόνη Δούνια, να πούμε. Yeah. Αυτό το σκέφτηκε. Και ας κάνει ακόμα και ας σκύψει και αυτή, μωρέ, 7 κρεβάτια γυναίκα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, αν αυτός που λέτε τώρα, ο φερόμενος επενδυτής που είναι σαν τον Γκόχεν, σαν τον Μακφάλαντ, σαν αυτόν τον Άραβα με το πιτόγυρο. Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή μπορεί να μείνει σε αυτή την πόλη? Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι κύριε Βαγγέλη. Παρακαλώ κύριε Κόκκινε μου. Θέλω να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη. Αν γίνεται και... Εγώ δεν λειτουργώ ποτέ εκτός... Να μην το ξεχάσω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν μου λέτε ποιο είναι κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρω κύριε Ραπτόπουλε δεν είστε Τρικαδόρος. Όχι. Εάν ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλέως... Ναι. Δεν μπόρεσε να βρει αγοραστή για την ομάδα και του προσφέραν οι άλλοι τα γυρόπιτα. Ναι. Να μην πληρώσει τον Πορτουλίδη. Ναι. Αυτό το σενάριο δεν παίζει, κύριε Ραντόπουλε. Μάλλον δεν διαβάζετε μέτρο Πορτουλίδη. Είναι τίμιο σωματείο. Δεν διαβάζετε μέτρο. Να ρωτήσω κάτι. Είναι παρακαλώ. Επειδή ξέρω ότι έχετε καλούς φίλους στη Γερμανία. Ρέγκεσμπουργκ ή Μόναχο 1860. Ρέγκεσμπουργκ. Ρέγκεσμπουργκ πιστεύω, διότι είναι η ανερχόμενη δύναμη από την τρίτη λίγα. Έτσι, νομίζω ότι το Μόναχο 1860 είναι σε κατηγούσα, διότι χαροπαλεύει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κύριε Βαγγέλη, σοβαρά μιλάω και θέλω να μου απαντήσετε. Δηλαδή, το Ρέγκεσμπουργκ είναι δυνατή έδρα. Βέβαια. Μα καταρχήν φοράει ερυθρόλευρα σαν το δεύτερο στο νεοανωμένο. Τι θα μπορούσε ένας. Κόψτον. Απλός κόψτον! Κόψτον! Κόψτον!
Έλα, φίλε. Παίζουμε άσο Ρέγκεσμπουργκ. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Αυτό που έπρεπε να μάθουμε, το μάθαμε. Ναι. Αυτό ο φίλαθλος, πώς τον είπαμε, πώς τον λένε, Βαγγέλης. Ναι, ο οδηγός του κυρίου Σάββα Θοδωρίδη. Ο οποίος είναι Αριανός από τον Εύωσμο, μήπως. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. Τι ναι, λες. Ρε, από το που λέει, όχι. Α, πάρε κάτω στα γραφεία του Ολυμπιακού και ζήτα τον. Θα βγει. Είναι, καλά, καλά. Ναι. Ο ένας ο γονιός είναι από Εύωσμο, Καστέλα είναι η μάνα. Αχα. Ναι. Ο Αριανός από τον Εύωσμο, λοιπόν, βγαίνει και μιλάει για τον κάδρο. Μάλιστα, πολύ καλά. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Α, όχι, μάλλον πριν κάνω την ερώτηση. Να πω ότι εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου για τον κύριο Παπαδήμο και ούτε και για τα καρφί δεν με ενδιαφέρε. Δηλαδή, δεν, ειλικρινά, Ραπτόπουλε. Ναι. Και Γρηγόρη, δεν με νοιάζει. Ναι. Τι έπαθε και τι δεν έπαθε. Ναι. Δικαίωμά σου, το... στο τι σε αρέσει και σε νοιάζει, ναι, δεν μπορεί κανείς να κάνει υποδείξεις. Μπράβο, όχι, όχι αυτό. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου και όποια και να ήταν η κατάληξη, ναι. Δεν θέλω να πω κάτι. Ναι. Όποια και να ήταν η κατάληξη, ναι. Δεν με ενδιαφέρε. Ναι. Ναι, γιατί πλέον λούζονται αυτά που κάνανε ο καθένας. Λες, όσο φίλε, για τον κύριο Παπαδήμο λέγανε ότι ήταν μεγάλος ανθέληνας. Αν ο κύριος Παπαδήμος έχει οποιαδήποτε σχέση με την κατάσταση της Ελλάδος, ναι. Και μπορεί κάποιος να μου το αποδείξει, γιατί δεν γνωρίζω. Τι ήταν ο κύριος Παπαδήμος πριν γίνει πρωθυπουργός? Τι ήτανε? Στην τράπεζα. Διευθυντής Τράπεζας Ελλάδος. Τις αποφάσεις που έπαιρνε τις γνωρίζεις? Επίτρεψέ μου να σου πω ότι. Παρακαλώ. Χάρηκες, φίλε. Ο διευθυντής Τράπεζας Ελλάδος. Χάρηκε ο φίλος. Ναι. Καλά. Αν εξαιρέσει το σημερινό διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ναι. Δεν λειτουργούν από μόνοι τους. Ναι. Δεν με δει, αυτό δεν με απασχολεί. Κατανοητό αυτό. Δεν τον νοιάζει αυτό. Εννοείται, υπογραφές όμως τις βάζει ο ίδιος. Αν δεν θέλει. Πιστεύεις λοιπόν ότι η κοινή γνώμη. Παρετείται και λέει δεν θέλω, φίλε, να βάλω αυτή την πιστεύεις, υπογραφή. Λοιπόν, ότι κοινή... Πιστεύεις λοιπόν ότι η κοινή γνώμη. Όχι, εδώ με στεναχωρεύει και χάρηκε κιόλας. Εγώ λέω ναι. Έγινε, φίλε, επόμενη γραμμή. Όχι, δεν θα προλάβουμε, ευχαριστώ πολύ. Καταγράφεις τα συναισθήματα, ρε κόκκινε. Κατέγραψε το. Αρνήθηκα. Μ' άρεσε που δεν στεναχωρέθηκες κι εσύ. Δηλαδή ότι... Μα γιατί να στεναχωρηθεί, για καταρχήν ζει ο άνθρωπος, οπότε δεν χρειάζεται να στεναχωρηθεί. Στεναχωρέθηκες επειδή ζει, δηλαδή τι. Δεν στεναχωρέθηκες επειδή ζει, τι. Δεν αφού κατα... δεν έπαθε χοντρή ζημιά και είναι καλά, γιατί να στεναχωρηθεί. Αυτό είναι. Καλημέρα. Έλα, ναι. Φίλε. Ναι. 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 Ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αντώνης από Αθήνα σας παίρνω. Καλώς τον Αντώνη. Ομάδα. Αεξής. Αεξής είμαι, ναι. Να σας πω ρε παιδιά. Εγώ νομίζω είναι πολύ μεγάλο σφάλμα του ΠΑΟΚ αυτό που έκανε. Τι ψήφισε. Έκανε. Ψήφισε τώρα, με ίδια πόλη εκεί πέρα είσαστε. Συγγνώμη, η ΑΕΚ που ψήφισε για την ψήφο της ΑΕΚ, έχεις να μας πει τίποτα? Η ΑΕΚ τι ψήφισε? Η ΑΕΚ ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής. Όχι, δεν ψήφισε. Όταν δεν πας, πας με την πλειοψηφία. Ήξερε τι θα γίνει. Καλά, εντάξει, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Όχι, εγώ εδώ πέρα απάντησε αυτό... λίγο σε αυτό, δεν σε χαλάει αυτό? Δεν θα θέλεις ο Μελισανίδης να πάει να ψηφίσει? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μπορούσε έκανε ο Μελισανίδης. Εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, έτσι πιστεύεις, μάλιστα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι άλλο τώρα, ότι εδώ. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι και λίγο παλιός, 50 χρονών είμαι. Θυμάμαι το εξής. Ο Ζαφυρόπουλος. Είχε πάει και είχε υποστηρίξει τον Ταϊφά. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός είχε υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Αυτό ρε παιδιά είναι. Ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Στην υπόθεση των Λουδιών. Βεβαίως. Το παραδέχθηκε και ο Αλέφατος. Λέει καλά κάναμε. Εδώ, ρε παιδιά, εδώ μεταξύ του άλλου να σας πω. Και εδώ πες το ρε Αεξάκη. Πες το. Και εδώ τα χαϊβάνια τρογόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Γι' αυτό είστε εκεί που είστε και έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Σε παρακαλώ, δεν είναι δικό του. Του κόκκινου είναι αυτό. Εγώ το λέω αυτό. Εγώ λέω είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εγώ εμένα μ' αρέσει αυτό. Ο Κώστας είναι καπιταλιστής. Λέει καλά κάνουν. Άκουσα όμως τώρα να σου πω κάτι. Όχι και ο Κώστας νομίζω επειδή τον ακούω. Βρε μια χαρά είναι. Απλά είναι καπιταλιστής. Πάει με τον νόμο του κυρού. Άκουσα να σου πω. Πες. Καλά, και εκεί πέρα που ψάχνουν τώρα να αναλύσουν διάφορα από μια αθλητική εκπομπή, την ποδοσφαιρική, είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας. Ασχολείται με το δεύτερο πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει στη ζωή μας. Μετά την υγεία μας και είναι το ποδόσφαιρο. Μην ασχολούμαστε με πολιτικά τώρα και βλακίες, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Άλλο θέλω να πω. Εδώ βρήσαν τον Κόκαλη. Βρήσαν τον Βαρδινογιάννη. Βρήσανε και ποιον δεν βρήσανε. Καλά, το μόνο που δεν πιάνουν είναι τον πρόεδρό μου. Δεν μπορούν να τον πιάσουν στο στόμα τους. Έχει πρόβλημα εκεί. Λοιπόν. Και δεν θα βρίσουν το Σαββίδι, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο να μην τον βρίσουν? Όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, θα σου βρίσουν και τη μάνα, θα σου βρίσουν και την αδερφή, και θα σε πούνε και ομοφιλόφιλο. Α, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όχι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σαβίδης... Δεν είναι εκκλησιαστικός χώρος. Δεν είναι, το έχει πει ο Μελισσανίδης. Ο Σαββίδης, επειδή ήθελε να ευεργετήσει και πήγε να ευεργετήσει τον Ηρακλή και είδε τη βρισιά, τον πείραξε. Αυτό είναι λογικό. Και λέει, ρε κερατάδες, θα σας φτιάξω εγώ, ό,τι μπορώ να σας βρω.
Εκείνο το οποίο δεν είναι λογικό είναι να φύγεται ο Παόλο. Να διαχωρίσω τη θέση μου, δεν πήγε να βεργηθεί σε κανέναν Ηρακλή. Πιθανόν τον κύριο Καγιούλη ή τον κύριο Παπαθανασάκη. Έλα τώρα, ποιο ήταν ο Κώστα. Άσε μαγικό, κύριε, δεν ήθελε να κανέναν Ηρακλή. Τράβεγε στο Μακεδονία Παλάς και τον παρακαλάγανε. Κανέναν Ηρακλή δεν πήγε να βεργηθεί. Άσε με κανέναν Ηρακλή. Μπορώ να έχω την γνώμη. Έχει την γνώμη σου. Κώστα, εδώ στα Εξάρχεια που είμαι εγώ. Εσένα ξέρει τι βρίσκο έχει φάει. Άλλο κατά βάθο αγαπάμε. Επειδή είχε πει ότι Σάκη κάποια στιγμή, το είχε πει πριν από δύο χρόνια. Στα χρόνια του Μπάρλου, ναι. Δηλαδή με Χριστίδη, τερματοφύλακα, Μπάκεβιτς, Μαύρο, την αγαπούσα την Άκη. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Λες, αν έρθουμε, βγαίνουμε. Εννοείται ρε. Αλήθεια. Εννοείται ρε. Πάτε καλά να πούμε. Στη Ροζαλία θα μας τεράσουν, στη Ροζαλία. Ποια Ροζαλία θα μας στήσουν έξω από το βιβλιοπωλείο του Άδωνη και θα σηκώσουν να τρώμε ξύλο. Ακούς τώρα. Ακούστε τώρα τι θέλω να σου πω. Ήταν μεγάλη κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ αυτό. Γιατί, άκου να δεις, η διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ο Σαββίδης δεν θα είναι πάντα εκεί. Και αυτό θα μείνει. Δυστυχώς θα μείνει. Και έπρεπε, νομίζω οι Αθηναίοι εξηγούνται πιο καλά εδώ πέρα μεταξύ τους. Εξηγούνται πιο καλά. Στη δύσκολη, λέει, κάνουν αυτό που λέει ο Κόκκινος. Έχουν, ναι. Για μένα, ξέρουν να μοιράζουν την πίτα μεταξύ τους. Δεν είναι χαϊβάνια. Το Εμείς είμαστε χαϊβάνια. Ο Σαββίδης έκανε κι άλλο ένα μεγάλο λάθος. Δεν έπρεπε να τα βάλει στο τέλος με αυτόν που τον στηρίζει ακόμα και σήμερα. Και αυτός που τον στηρίζει ακόμα και σήμερα δεν είναι πολιτικός. Ακούστε με τι σας λέω. Έκανε μεγάλο λάθος ο Σαββίδης. Ένας άνθρωπος τον στηρίζει τον Σαββίδη. Δεν θα πω ποιος είναι. Θα αφήσω να το καταλάβουμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που τον στηρίζει του έκανε, δεν του εξηγήθηκε καλά ο Σαββίδης. Γιατί και πάνω από επιχειρηματίας ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και θυμάται τις δύσκολες και τις στραβές που του έχει κάνει κάποιος. Για τον Τίγρη μιλάς. Okay. Μα είσαι, να σου πω τώρα κάτι. Καταλαβαίνω τι λες, άστο. Κατάλαβες τώρα. Καταλαβαίνω τι λες, άστο. Ξέρεις κάτι, ο άλλος δεν ξεχνάει. Δεν μου λες. Ναι. Τίμια τώρα μόλις θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο η ανέγερση του Αγία Σοφία, θα έχουμε πανηγύρια. Τα πάντα ρε θα κάνει ο Τίγρης. Αλήθεια σας λέω, είναι άρρωστος Άγγλης. Και είναι νοικοκύρης. Είπε κανείς όχι. Α, είναι. Μπορεί ο φίλος μου ο Κώστας να το λέει Σκρούτζ, έτσι είναι. Τι Σκρούτζ, ρε! Δραχμοδολοφόνος είναι! Ναι, είναι νοικοκύρης, παιδιά. Είναι νοικοκύρης. Ακούστε με που σας λέω. Αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει κανείς. Είναι πολύ κυριλέ άνθρωπος, δεν πειράζει κανέναν πλέον, αλλά δεν γουστάρει για να τον πειράζουν. Και φυσικά δεν θα πειράξει κανέναν, απλά δεν θα αφήσει κανέναν να τον πειράξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά. Και νομίζω έκανε λάθος ο Σαββίδης στο θέμα του τελικού. Να είσαι πολύ καλά. Μεγάλο λάθος. Να είσαι γιατί καλά. Γιατί εκεί πέρα η ΑΕΚ έστειλε γυναικόπαιδα και γι' αυτό άδειασε η εξέδρα. Ναι, ήμουν εκεί. Είχε φέρει... Ήμουν εκεί, τα είδα. Λοιπόν, άντε, φιλιά, γεια σας. Γεια, παρακαλώ. Εκεί τα είδα, αυτή είναι αλήθεια. Ναι, έλα φίλε. Καλώς το να. Εκπομπή έκανε ο Έξης, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραίος είναι ο Έξης. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ναι, καλό ήταν. Κωστή, επειδή είσαι αρέσει. Λοιπόν, είσαι παλιά Παναθηναϊκός. Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος για το μάτς Τετάρτης? Παναθηναϊκός που μεσολαβεί το μάτς Κυριακής, κάτσε. Άστο, γιατί για Τετάρτη λέμε, κόκκινε. Πάω Παναθηναϊκός. Έχει σημασία. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Περίμενε. Ας μου απαντήσει ο Κωστής. Να κερδίσω μέσα στην Τούμπα. Μόνο. Μόνο αυτό. Τι να κάνω άλλο, να προκαλέσω να με βαρέσουν και να διακόψω το παιχνίδι. Τι. Δεν το θες, αυτό δεν το θες πάρα πολύ, να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως έγινε και στη Λεωφόρο. Τι να σου πω. Λέω τώρα εγώ. Εμένα μου αρέσουν αυτές. Εσύ λες ότι αυτές. Εμένα μου αρέσουν αυτή, οι καλτ καταστάσεις. Εγώ λέω, ναι. Γρηγορή, ότι οι εντολές που θα δοθούν στους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι όχι κροτίδα, σπόρια να πέσουν, στραγάλια φυσικά να πέσουν, να κάνουν στο πετραγάλο στους παραμένους. Σωστά μιλάς. Κάνω μια ερώτηση όμως. Αυτό. Κοντό και χαζό έχεις δει. Πολλές φορές. Εγώ τον κοντό, λοιπόν, τον κοντό σε εισαγωγικά, δεν τον έχω, ναι, για βλάκα. Λέω ότι αν έχει 200 σταθ με τον Παναθηναϊκό, αν δεν γίνει και κλεισμένο των θυρών, θα έχει 2.000 σταθ, όχι αστυνομία. Δηλαδή, αν αεριστεί ο Απτόπουλος, θα τον πετάξουν έξω από το γήπεδο. Κατάλαβες. Επειδή η τιμωρία δεν έχει βγει ακόμα, προφανώς θα γίνει το μάτς με κόσμο. Το θέμα είναι σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ τι κάνεις τώρα. Αφήνεις το μάτς ανοιχτών θυρών ή κλεισμένων των θυρών. Υπάρχει ήδη ένα προηγούμενο με τον Βλάκα, ο οποίος πετούσε κροτίδες με τον Πανιόνιο. Μπράβο, μαζί σου 100%. Και εγώ και θέλω να καταλήξω. Οπότε λες, ήτανε Βλάκας ή ήτανε κάτι άλλο. Ήταν Βαλτός. Αυτό και δεν το ξέρω. Και μου λέει εμένα ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό την Τετάρτη. Άναπρα. Συνεννοηθήκαμε. Να είσαι καλά. Ότι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι λίγο έξυπνη και να βγάλει μια καλή ανακοίνωση ότι λόγω σοβαρού ενδεχομένου προβοκάτσιας
αποφασίζουν να γίνει το μάτς του κλεισμένου των θυρών. Άρα δίνω 0% πιθανότητα για μια τιμωρία. Ευχαριστώ. Στον τελευταίο, ναι. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί άκουσα πολλά. Για ποιο θέμα? Γενικά, για όλα, από πού να ξεκινήσω, από τον Παπαδήμο, από το Σαββίδι κτλ. Ό,τι έγινε στον Παπαδήμο είναι κατακριτέο και δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους να βγαίνουν στο ραδιόφωνο και να λένε ότι χαίρομαι για αυτό που έγινε στον Παπαδήμο. Σε χαλάει εσένα? Με χαλάει πάρα πολύ. Σε χαλάει δηλαδή το συνέστημα κάποιου ανθρώπου? Το συνέστημα κάποιου ανθρώπου όχι. Λοιπόν. Όχι. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε με τέτοιες λογικές να πάμε μπροστά. Δεν θέλουμε να πάμε μπροστά, ρε φίλε. Εμείς να κάνουμε, να μείνουμε. Πώς θα πας μπροστά δηλαδή? Άμα λυπηθείς που έπαθε αυτό ο Παπαδήμος, θα πας μπροστά δηλαδή? Ποιος είναι ο Παπαδήμος δηλαδή? Ξέρω εγώ ποιος είναι ο Παπαδήμος, ο Καραδήμος. Ήρθε ο άνθρωπος να... Κάτσε ρε εσύ, Κωστή. Ήρθε ο άνθρωπος να βοηθήσει, να διευκολύνει μια κατάσταση. Από εκεί που δεν τον ήξερε κανένας. Και ξαφνικά ας πούμε χαιρόμαστε επειδή του βάλανε βόμβα. Αφού χαίρονται, εσύ τι σε νοιάζει? Εσύ λυπήθηκες? Τι είναι αυτό, τι? Πώς θα πάει μπροστά αυτή η χώρα, ρε παιδί μου? Δηλαδή η χώρα πήγε πίσω επειδή αυτοί χαρήκανε που βάλανε βόμβα στον Παπαδήμο? Ναι. Ναι. Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το πιστεύω. Δεν ντροπή είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Η χώρα πάει πίσω γι' αυτό ή γιατί υπάρχουν άνθρωποι ακόμα φωνάζουν Παπανδρέου, Παπανδρέου, Μητσοτάκη, μπράβο, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Τσίπρα, μπράβο, και δεν βλέπουν ότι έχει κάτι ακριβώς πρέπει να αλλάξει ριζικά. Εσένα κόκκινο, άμα σε τάξει, συγγνώμη. Εσάς τους δυο τώρα, εσένα και τον κόκκινο, φίλε. Άμα σας τάξει ο Τσίπρας καμιά καλή δουλειά, δεν το ψηφίζετε? Δηλαδή δεν το κάναμε 50 χρόνια, αλλά το κάνουμε τώρα. Άσε μας ρε κόκκινε τώρα που θα κάνεις κριτική. Δεν το έκανα 50 χρόνια. Άμα σε πούνε ρε κόκκινε, θα πεις εκεί στην ΕΡΤ 4.000 γενικός διευθυντής. Όχι. Όχι θα πεις, γλύφοντας θα πας. Όχι. Όχι περπατώντας, θα βάλεις στη γλώσσα σου παπούτσια να πεις. Αυτό είναι δικό σου. Τα κάνεις εσύ. Φίλε, να είσαι καλά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, την καλύτερη δήλωση. Την καλύτερη δήλωση την έκανε χθες ο Βασίλης Λεβέντης. Όποιος ενδιαφέρεται να βγει να την ακούσει. Δεν είμαι ψηφοφόρος του. Δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Εγώ τον ψήφισα. Αλλά άστο. Δεν προλάβουμε, φίλε. Την καλύτερη δήλωση, φίλε. Την καλύτερη δήλωση, παιδιά. Δηλαδή αυτή η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να πάει μπροστά. Δεν πρέπει να λειτουργεί το παρακράτος. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί το παρακράτος πάλι. Να σε καλά. Γυρίζουμε χρόνια πίσω. Φίλε, δεν έχουμε χρόνο. Να σε καλά. Λοιπόν, μπορεί να είναι έτσι Τζέκιλ και Χάιντ. Δεν διαφωνώ. Απλά δεν ξέρω ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Οπότε, λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία έχει ειδήσεις αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο με Τάνια Δήμου, Κώστα Γιαλαμά και Δημήτρη Κανελάκη από τις 4 μέχρι και τις 6 μετά το δίδυμο της Απατεωνιάς, ο Φώτης με τον Νίκο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός θα λέμε από Δευτέρα, να είστε καλά. 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 Θεός θα λέμε από Δευτέρα, να είστε καλά.